Λοιπόν, στα τηλέφωνα στην Ελλάδα με τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη στην Ελλάδα. Να έχεις καλό βράδυ. Γεια σας από την Αθήνα, απανταχού Έλληνες. Γεια σου αγαπημένη μου Ελλάδα. Μία και μοναδική Ελλάδα, πάντα με το χαμόγελο. Μοναδική Ελλάδα. Και που λέει μοναδικό και η παροιμία, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Η γαλάζια μου Ελλάδα. Ναι, ναι. Είναι άλλο πράγμα η Ελλάδα. Όλοι τη ζηλεύουν εκεί. Εντάξει, μπόρα είναι, θα περάσει, θα ξεπεράσει τις οπωσδήποτε, μπόρες, οπωσδήποτε. Δεν παθαίνει τίποτα κανένας. Δεν παθαίνει τίποτα. Εγώ ήθελα, Παναγιώτη, σήμερα, γιατί και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές μου έχουν ζητήσει, να συζητήσουμε ένα σοβαρό θέμα. Ναι. Το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλά χρόνια, και με τον συγχωρεμένο τον κύριο Καψάλη, ο οποίος είχε την εφημερίδα Στόχο. Έβγαινε σαν και σένα μια φορά τη εβδομάδα στον αέρα και γινόταν χαμός, ξέρεις, στα τηλέφωνα. Και είχαμε παρουσιάσει. Ναι, είχαμε παρουσιάσει πολλά. Και αυτά που γίνονται σήμερα, που γίνονται σήμερα, ο κύριος Καψάλης, ο συγχωρεμένος, μας τα είχε πει. Τα είχαμε συζητήσει πολλές φορές. Όλα αυτά τα οποία γίνονται εδώ και 25 χρόνια πίσω. Εγώ μιλούσα μαζί του και έπαιρνε. Έγραφα στο Στόχο παλιά κάποια. Εντάξει. Κείμενα. Ναι, κάποια κειμενάκια έγραφα με τα φυσικά, τέτοια. Εγώ θα ήθελα να συζητήσουμε με το θέμα, ας πούμε, σήμερα, για να ενημερωθεί και το κροατήριο, σχετικά με τον σατανισμό και το 666, με τον τρόπο που η παγκοσμιοποίηση θέλουν να μαρκάρουν τον κόσμο με διάφορες σφραγίδες στο λαιμό, στα αυτιά, όπως κάνουν στα ζώα, ξέρεις, εδώ πέρα, και τα βρίσκουν, ξέρεις, εδώ πέρα οι εταιρείες που στα πουλιά, ξέρεις, που αετοί που ήθελαν να τα παρακολουθούν στους μεγάλους, στους αμερικανικούς αετούς, στους αμερικάνικους αετούς οι μεγάλοι, από μικρά το βάζουν ένα σκουλαρίκι, ξέρεις, στο αυτί, και αυτός είναι πομπός, που αυτός είναι auto-charge, δηλαδή το πομπός αυτός δουλεύει με τον ήλιο. Και έτσι δεν χρειάζεται να το πιάσουν το πουλί. Πάρε και έχουν τους πομπούς και βρίσκουν το ραντάρ που ακριβώς είναι αυτός ο αετός και πόσο μακριά θα πάει και πού θα πάει να καταλήξει. Από μικρό που είναι το πουλάκι και μεγαλώνει και γίνεται κανονικός αετός μεγάλος. Εδώ θέλω να τα εφαρμόσω αυτά στους ανθρώπους τώρα. Τι έχεις να μας πεις? Κοίταξε. Γιατί ξέρω ότι έχεις εργαστεί πολύ σε αυτό το θέμα. Ναι, σε αυτό έχω ειδικότητα, ας το πούμε. Ειδικεύεσαι για αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι πολύ περισσότερο με ενδιαφέρει εμένα στο έργο που κάνω να σωθούν οι ψυχές των ανθρώπων, μαζί με τους ανθρώπους βέβαια, δεν είναι ξεχωριστά. Και αυτός είναι ο σκοπός, να πληροφορηθεί ο κόσμος, να γνωρίσουν το τι μέλη γενέστε, πώς να φυλαχτούν και τα γνωστά, ας πούμε, που μας πληροφορεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα από την Αποκάλυψη. Λοιπόν, όντως το γεγονός αυτό ήδη είναι σε μεγάλη πρόοδο και είμαστε έτοιμοι, δηλαδή, για την εφαρμογή, την πλήρη εφαρμογή στον πλανήτη αυτού του σχεδίου. Το θέμα είναι ότι θα πιάσει τον κόσμο στον ύπνο το σχέδιο, διότι θα τους ξεγελάσει το ότι είναι μια τεχνολογική πρόοδος, είναι ένα επίτευγμα τεχνολογικό που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο, τον εξυπηρετεί στις δουλειές του, στις πληρωμές, στα πάντα, στην ιατρική περίθαλψη, όλα. Και έχοντας μια κάρτα μαζεμένα, έχοντας μέσα σε αυτή την κάρτα όλες τις άλλες κάρτες που κυκλοφορούν, δηλαδή social security, τράπεζα, ψηφοδέλτιο, διαβατήριο, ταυτότητα, ό,τι μπορείς να φανταστείς που έχει ένας πολίτης, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπει μέσα σε ένα 18-ψήφιο σύστημα αριθμών, το barcode το γνωστό. Αλλά αυτό το barcode δεν είναι μόνο στην κάρτα που φαίνεται με τις γραμμούλες, ξέρεις. Αυτό το σύστημα θα υπάρχει και στα μικροτσίπ. Επειδή λοιπόν αυτό το σύστημα, μιλούμε για χάραγμα,
Και δεν είναι σφραγίδα ή οτιδήποτε. Ναι. Επειδή μιλάει για χάραγμα η αποκάλυψη, πρέπει να γνωρίζετε ότι το σύστημα, το τεχνολογικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται μέσα στα microchip είναι, είναι φτιαγμένο με λέιζερ, και επειδή το λέιζερ, εκτός την ιδιότητα της, του να καίει, έχει και την ικανότητα του να καίει, έχει και την ιδιότητα να χαράσει. Ναι. Και το σύστημα θα είναι χαρακτική, γι' αυτό ακριβώς και στην Αποκάλυψη μας το γνωστοποιεί ο Χριστός με το επίθετο χάραγμα. Γιατί χάραγμα και όχι σφραγίδα. Ναι. Ενώ όταν βαπτιζόμαστε μας δίνει με το μύρωμα που γίνεται στο νεοβαπτιστέντα, του κάνει με το μύρο στο μέτωπο το σημείο του Σταυρού και λέει δωρεάς σφραγίδος Πνεύματος Αγίου. Mm-hmm. Εκεί είναι σφραγίδα, μας σφραγίζει ο Θεός ότι είμαστε δικοί του. Όταν όμως θα σφραγίσει ο Αντίχριστος, τότε το δικό του το σύστημα δεν είναι σφραγίδα παρά είναι η τεχνολογία της χαρακτικής. Έτσι λοιπόν το σύστημα αυτό που θα μπει στις ταυτότητες και μετά θα μπει στο δεξί χέρι και στο μέτωπο, θα μπει στο μέτωπο για αυτούς οι οποίοι δεν θα έχουν χέρια. Καταλάβατε, οπότε πρέπει να εξυπηρετηθούν. Αυτοί που δεν θα έχουν χέρι θα μπαίνει το σύστημα αυτό στο μέτωπο. Και έτσι με τα λέιζερ θα λαμβάνουν, ας πούμε, τις εντολές ότι το άτομο αυτό είναι κάτω από το σύστημα barcode, ναι. 666. Λοιπόν, αυτό το σύστημα τώρα για να μπει, όλα όσα βλέπετε, ας πούμε, αυτή η κρίση οικονομική, παγκόσμια, είναι τεχνική. Είναι για να ρίξει τελείως την ψυχολογία και το ηθικό των ανθρώπων, ώστε να υποστούν τη σκλαβιά αυτή απέναντι στην ανάγκη, να υποστούν και να γίνουν πια έρμεα, ώστε να μην μπορούν να κάνουν κάτι, διότι εξαρτώνται από κάτι αόρατο. Βλέπετε στην Ελλάδα τώρα, έτσι, ότι οι Έλληνες δεν κάνουν κάποια κίνηση να αντισταθούν στο γεγονός του Δουνουτού και στην Τρόικα. Δεν κάνουν κάποια κίνηση. Και λέει, επειδή μας ραντίζουν, επειδή εκείνο, επειδή το άλλο, επειδή η τηλεόραση, επειδή τα κομπιούτερς. Όχι. Δεν είναι τίποτα όλα. Είναι ο αόρατος τρόμος που έχει περάσει εδώ και 20 χρόνια στους κατοίκους και της Ελλάδος, της αόρατης εξουσίας. Δεν υπάρχει ορατή εξουσία, και αυτό είναι που κάνει τον κόσμο να τρομοκρατείται, γιατί δεν ξέρει πού να χτυπήσει. Η αόρατος εξουσία, λένε η Γερμανία, λένε η Γαλλία, λένε η Αμερική, δεν είναι. Διότι αν ήταν, να είσαστε σίγουροι, θα εχτύπαγαν. Αυτή η καταλαγιά, αυτό το ήρεμο, αυτό το φοβισμένο πράγμα που οι κάτοικοι και οι Έλληνες, ας πάρουμε τους Έλληνες, που οι Έλληνες, ας πούμε, βλέπετε να φωλιάζουν, να μην κινούνται. Φωνάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, φωνάζει ο Τσίπρας, φωνάζει ο ένας. Δεν κάνουν όμως τίποτα, καμία δυναμική επέμβαση, ώστε να φέρουν αποτέλεσμα. Βλέπετε πριν 30 χρόνια, με τη Χούντα, ας πούμε, του Ιωαννίδη, σε μία βραδιά μέσα έπεσε η Χούντα. Γιατί ξεσηκώθηκαν πολυτεχνία, πράγματα και πέσανε. Γιατί εν μία νυχτή καταφέρανε αυτό το πράγμα οι Έλληνες, όπως και στο παρελθόν κατάφεραν αυτό το πράγμα, ενώ τώρα νομίζεις ότι τους έχουν δώσει αφιόνι. Αυτό το αφιόνι που πειραματίζονται στην Ελλάδα
είναι διότι εάν η Ελλάδα, όπως βλέπετε, η Ελλάδα υποστηρίζεται από όλα τα κράτη αυτό που περνάει, και η Ελλάδα θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Βλέπετε όμως ότι εάν η Ελλάδα ιτηθεί στο σύστημα, έχει ιτηθεί όλος ο πλανήτης. Εάν η Ελλάδα αντιστέκεται, τότε θα αντισταθεί όλος ο πλανήτης. Και σας το είχα πει και σε άλλη εκπομπή παλαιότερα, ότι η Ελλάδα θα είναι η αιτία να σωθεί ξανά η ανθρωπότητα. Για τρίτη φορά θα είναι η αιτία. Όμως για την ώρα αυτή η καταλαγιά είναι ότι δεν βλέπουν οι Έλληνες πού βρίσκεται ο εχθρός. Mm-hmm. Δεν ξέρουν. Μία τρόικα. Ποιοι είναι οι τρόικανοί? Ποιοι? Τα τρία άτομα αυτά, τα δυστυχισμένα που έρχονται εδώ, αυτοί είναι υπάλληλοι. Ποια είναι η τρόικα? Τυχαίο είναι το αριθμό, ο αριθμός 3. Τυχαίος είναι ο αριθμός Μπρεζίνσκι, Ροκφέλερ, Ρότσιλ, που αυτή είναι η τριανδρία που εξουσιάζουν τον πλανήτη, που είναι η Σιόν, η σκοτεινή αδελφότητα της Σιόν, όχι οι Εβραίοι, σας το λέω, όχι οι Ισραηλίτες, όχι, όχι οι Εβραίοι, όχι, η Σιόν, ναι. Αυτοί λοιπόν έχουν πειραματιστεί πάνω στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα είναι η κεφαλή του σώματος της ανθρωπότητος, έχουν πειραματιστεί και βλέπετε ότι η Ελλάδα δεν ξέρει πού να χτυπήσει. Βγαίνουν χιλιάδες, φωνάζουν, κάνουν χιλιάδες, όμως μηδέν αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σας δίνω ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστικό, που κάποιοι που μας ακούνε, γιατί δεν μας ακούνε μόνο οι καλοί φίλοι μας, μας ακούνε και οι κακοί εχθροί μας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και επειδή ετοιμάζουν την ανθρωπότητα να παρουσιαστεί ο Μεσσίας, ο ψευδομεσσίας, κάνουν πειράματα στο σύστημα ακριβώς του σχεδίου 666. Η Τρόικα τώρα, μετά τη συμφωνία αυτή που έκανε, την προδοτική συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση τραβεστή, έχουν σχέδιο εξαναγκασμού όλων των Ελλήνων να λάβουν τις ταυτότητες με το μικροτσίπ. Ακριβώς το σύστημα της αποκαλύψεως που λέει το 666, και αναγκάζει πλούσιους, φτωχούς, δούλους, βασιλείς να λάβουν ένα χάραγμα στο χέρι, στο δεξί ή στο μέτωπο, ώστε ουδείς να μην μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει. Αυτό το πλανητικό σχέδιο είναι της παγκόσμιας κυβέρνησης, όπου κάτω από έναν δικτάτορα κακής του και χειρής του είδους θα εξουσιάσει την ανθρωπότητα και θα υποφέρει η ανθρωπότητα. Μάλιστα. Αυτή όμως αυτό το σχέδιο, πάλι σας υπενθυμίζω, ότι δεν γνωρίζουν πού να χτυπήσουν. Οπότε είναι σαν να υπάρχει ένας αόρατος που να πάει να ρίχνει καρπαζιές σε κάποιον και εκείνος να μην ξέρει από πού του έρχονται, και να ψάχνει μάταια να βρει ποιος τον χτυπάει. Mm-hmm. Να νευριάζει, στο τέλος να τα σπάει όλα, αλλά να μην χτυπάει αυτόν που τον χτυπάει. Αυτή είναι η ψυχολογία της αρένας, με τον αόρατο. Να σε ρωτήσω κάτι, Παναγιώτη. Ναι. Μετά την πτώση του Παπαδόπουλου που ήρθε ο Ιωαννίδης και δημιουργήθηκε το Πολυτεχνείο, μπορώ να πεις, παρακαλώ, πόσες χιλιάδες άτομα έλαβαν μέρος στο Πολυτεχνείο? Όσοι και να έλαβαν, Άγγελε, έναν αριθμό. Κανένας σκοτώθηκε στο Πολυτεχνείο. Δεν λέω γι' αυτό, αν σκοτώθηκαν, σκοτώθηκαν. Πόσες χιλιάδες άτομα λάβανε μέρος? Πώς ήταν, 100? Άντε να ήταν 8, 10, όχι. 8-10 χιλιάδες. Βέβαια. Εδώ στη... Ήταν όλοι οι νέοι, όλοι οι φοιτητές. Ωραία. Εδώ στη Βουλή των Ελλήνων εκατέβηκαν 10 φορές παραπάνω γεννησμός. 100.000. Ναι, και παραπάνω. Και δεν είδαμε να πέσει η κυβέρνηση, η γρόνη χώρας.
Αυτό δεν σου λέω εγώ τώρα. Ναι. Αφού δεν βλέπουν ότι η κυβέρνηση, απίσω από την κυβέρνηση υπάρχουν άλλοι που εξουσιάζουν την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και ότι η κυβέρνηση είναι εντολοδότες. Και σου λέει, άμα θα ρίξουμε την κυβέρνηση, θα μας έρθει στρατός από κάπου που δεν ξέρουμε. Ποιος είναι ο εχθρός πίσω από την κυβέρνηση που οι κυβερνητικοί υποτάσσονται και εξυπηρετούν? Ποιος? Αυτόν δεν γνωρίζουν, Άγγελε. Την κυβέρνηση την ξέρουν. Αλλά άμα θα κατεβάσουν, θα μπουν άλλοι. Το θέμα δεν είναι η κυβέρνηση. Το θέμα είναι ποιοι είναι πίσω από την κυβέρνηση. Οπότε αυτό που χρειάζεται εδώ είναι ένας αρχηγός να ηγηθεί με την ισχύ των όπλων. Εσύ πιστεύεις, Παναγιώτη, ότι θα μπορέσει να περάσει αυτό το σύστημα που λες με τα macro chips σε ολόκληρο τον πλανήτη? Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ούτε καν έχει σκεφτεί κανένας για τέτοια πράγματα. Ναι, βγάλε μια ταυτότητα που έχεις, μια κάρτα, και δες πίσω αν έχει το micro chip. Μια τραπεζική κάρτα, βγάλε να τη δεις. Κοίταξε, αυτό το... το ασημένιο που είναι, ας πούμε, βεβαίως είναι στην κάρτα και στο credit card είναι και σε αυτά. Αυτά είναι στην κάρτα. Όλα δεν αυτά, λέμε όμως. Δεν λέμε όμως. Ορίστε. Όλες οι κάρτες που έχεις, που έχουν οι πολίτες, θα ενσωματωθούν σε μία. Το σύστημα έχει πετύχει εδώ και 60 χρόνια με τις κάρτες. Ναι. Οι κάρτες αυτές είναι ένα σύστημα που προδιαθέτουν τον κάτοικο της γης να λάβει σε ένα νέο σύστημα συναλλαγής. Διότι αργότερα οι πολλές οι κάρτες θα γίνουν μία. Αργότερα που θα κλέβονται οι κάρτες και θα παραπονιούνται οι άνθρωποι, θα σου πούν βάλτε στο χέρι. Ποιος θα σου κλέψει το χέρι? Μόνο μας το κόψουν. Οπότε τι πιο ασφαλέστερο, να μην έχεις καθόλου χρήματα επάνω σου, ούτε να σε κλέψουν, ούτε να σου αρπάξουν, διότι μόνο με το χέρι που θα βάζεις στο μηχάνημα θα τραβάς χρήματα ή θα πληρώνεις με το σύστημα αυτό όπως με την κάρτα, αλλά θα την έχεις στο χέρι. Για, όμως εσκέφτηκες, εσκέφτηκες όμως ποτέ, Παναγιώτη, να το πάρουμε και μάλλον που όψη του νομίσματος, τι αν συμβεί αυτό που δεν το βλέπω να συμβαίνει, αν συμβεί και πες ότι όλοι βάλανε στο μέτωπο ή στο χέρι τους κάπου στην παλάμη αυτό το macro chip που θα περνάει από λέζο και θα βλέπει, ας πούμε, πόσα λεφτά παίρνεις, θα παίρνεις λεφτά από την τράπεζα, κάνεις το παράμι σου και θα παίρνεις λεφτά και τα λοιπά. Και σε ρωτάω. Δεν θα παίρνεις, θα πληρώνεις, θα πληρώνεις. Δεν θα κυκλοφορεί το cash money, πάει. Ναι, 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 αλλά θα μπορέσει να έχεις ένα... σκέφτηκες ποτέ όμως, εντάξει, πόσοι εγκληματίες θα δημιουργηθούν και θα κόβουν τα χέρια των ανθρώπων? Πάει στην τράπεζα εκεί και θέλει λεφτά, ας πούμε, να πάει να ψωνίζει κάτι. Με το χέρι, μπαμ, μπαμ, του βάζει και το χέρι και το ψωνίζει. Ναι. Δεν μπορεί να το κόψει, διότι το microchip λειτουργεί βάσει της θερμότητος του αίματος του κάθε ανθρώπου. Ναι. Είναι πολύ διαόλικο το σύστημα. Έχει τα καλά του, πρόσεξε, αλλά όταν τα καλά χρησιμοποιούνται να καταδυναστεύσουν τον άνθρωπο και να τον αναγκάσουν να είναι υποχείριο κάποιας δύναμης ή κάποιου συστήματος, πάβει να είναι αγαθό. Μέχρι στιγμής έχεις δει πουθενά αυτό το macro chips? Άλλο τα credit cards και οι πληροφορίες που βγάζουν και τα φακελώματα στον άνθρωπο πάνω. Εγώ δεν έχω δει κανένα να έχει τέτοιο macro chip. Είναι το 20% στην Αμερική μόνοι τους έχουν ζητήσει αυτό το σύστημα, διότι με αυτό το σύστημα όπου και να 20%, χαθούν, 20% στην Αμερική. Ναι, σε όλη πρώτη την φορά, Αμερική πρώτη 20% φορά... οικειοθελώς τα βάζουν και πολύ περισσότερο οι μοιημένοι μασόνοι το έχουν κάνει στα παιδιά τους, βάζοντάς το άκουσον σφραγίζουν, ανοίγουν τρύπα στο δόντι των παιδιών, βάζουν το μικροτσίπ και το κλείνουν, και έτσι τα παιδιά τους δεν πρόκειται ποτέ να χαθούν. Αυτό είναι κάτω από μια μυστική συνεννόηση των μεγάλων μασόνων. Εάν θέλεις θα σου στείλω εγώ ένα γραπτό, το οποίο μέσα ο μέγας διδάσκαλος της Νέας Υόρκης το γνωστοποιεί στα στελέχη, τα μεγάλα στελέχη, όχι πιο κάτω,
για την ασφάλεια των παιδιών τους, ώστε να μην τους εκβιάσουν αρπάζοντας το παιδί τους και τους κάνουν εκβιασμό και τέτοια. Και έχουν κάνει το σύστημα στο πίσω δόντι των παιδιών που έχει χωρητικότητα, βάζουν το μικροτσίπ που είναι πάρα πολύ μικρό και το σφραγίζουν χωρίς κανένα πόνο, χωρίς τίποτε, και έτσι το παιδί τους μπορούν να ξέρουν που είναι ανά πάσα στιγμή με δορυφόρο. Εγώ μια φορά αυτό που μου λες, Παναγιώτη. Το σύστημα αυτό περνάει στο χέρι, διότι μπορούν να ελέγχουν ακόμα μέσα στο σύστημα που θα έχει το microchip, μπορούν να ελέγχουν και την υγεία σου. Αν κάτι συμβεί, να ειδοποιείται κάποιο κέντρο, να σε βρίσκουν. Και είναι θέμα, είναι πάρα πολύ ωραίο από τη μία πλευρά, ξέρεις, έτσι. Αλλά όταν όμως ο ίδιος ο Ιησούς το λέει, ότι και αναγκάζει πλούσιους, φτωχούς, δούλους, βασιλείς να λάβουν όλοι έναν αριθμό. Μια φορά εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς μασόνους. Αριθμός ανθρώπου εστί. Ένα από το Παναγιώτη. Γνωρίζω πάρα πολλούς μασόνους και τα παιδιά τους. Πολλά παιδιά γνωρίζω. Έχω πάει και σε σπίτια. Και δεν είναι κανένα παιδάκι αυτό να έχει... Ναι, Άγγελε, είμαστε σοβαροί τώρα. Θα σου πούνε τέτοιο μυστικό που σου λέω εγώ? Θα κάτσει ο μεγαλοσχήμονο μασόνος να σου πει τι έχει κάνει στο... Αυτό που σου λέω είναι μεταξύ των μεγάλων, ναι. Δεν είναι μεταξύ των μελών. Κοίταξε, πρόσεξε. Τα περισσότερα παιδιά πάνε στα σχολεία εδώ, είναι public schools. Αυτά τα παιδιά, ας πούμε, έχουν φίλους, φίλες, το ένα με το άλλο, ξανανατρέφονται, μιλάνε. Και όσο να είναι, εάν είναι το παιδί μικρό, πρωτού 12 ετών, οπωσδήποτε αλλάζει τα χάρια και βγάζει καινούρια. Εάν είναι μετά τη ηλικία 12 ετών που βγάζει το κλειδί το δόντι, οπωσδήποτε δεν θα πάει στα καλά καθήμενα στον γιατρό, του πήξε κάτι, βάλε το σφράγισμα για να μην το χάσει το παιδί. Πίσω οι τραπεζίτες δεν βγαίνουν ποτέ από τα παιδάκια, τα μπροστινά βγαίνουν. Οι πίσω οι τραπεζίτες δεν βγαίνουν ποτέ, μένουν μέχρι να γεράσεις. Απλά βγαίνουν επιπλέον όταν μεγαλώνεις, βγαίνει και πίσω τραπεζίτης άλλος. Εκεί το κάνουνε. Και είναι θέμα το οποίο είναι μυστικό για την ώρα, διότι μετά θα μπει στο χέρι. Αυτοί όμως για τα παιδιά τους έχουν φροντίσει ώστε να μην χαθούν ποτέ τα παιδιά τους με απαγωγή, με οτιδήποτε, επειδή ο ένας φοβάται τον άλλον μεταξύ των, αυτοί οι μεγάλοι. Ναι. Λοιπόν, το σύστημα όμως αυτό από τις κάρτες που τώρα θέλουν να αναγκάσουν τους Έλληνες να πάρουν τις νέες ταυτότητες με το μικροτσίπ, μετά από κάποια χρόνια, 2-3 χρόνια, θα αρχίσουν να λένε έχασα την κάρτα μου, δεν έχω εκείνο, και θα είναι τεχνικά όλα αυτά. Οπότε θα πούν βάλτε το στο χέρι. Δεν μπορεί να σας το χάσει κανένας, να σας το πάρει. Συγγνώμη. Βάλτε το στο χέρι. Αυτός ο ανάπηρος που δεν έχει χέρι, πού θα βάλει αφού δεν έχει χέρι? Θα το βάλει στο μέτωπο. Δεν είναι η αποκάλυψη που έχει δώσει ο Ιησούς Χριστός στους πιστούς και στους ανθρώπους? Δεν είναι τυχαίο βιβλίο, ούτε είναι κάποιος προφήτης απλώς. Είναι το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο ίδιος ο Δημιουργός μας. Και επειδή έχουμε την ελεύθερη βούληση, μας γνωστοποιεί τρόπους επιβίωσης όταν θα δούμε τα σημεία αυτά να γίνονται. Και επειδή είμαστε κοντά στο τέλος όπου θα εμφανιστεί αυτός, σας είπα και άλλο, το όπως γράφω και στο βιβλίο μου, το οποίο αυτό δεν το ξέρει κανένας και το έχω γράψει στο βιβλίο, πότε με ρωτούν πότε θα είναι η πρώτη μέρα της επταετίας του Αντίχριστου. Και γράφω μέσα, αναλύοντας μία προφητεία του Ισαΐα, ότι η πρώτη ημέρα της επταετίας θα είναι την ημέρα που το Ισραήλ θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ισραήλ δεν ανήκει στην Ευρώπη. Το Ισραήλ είναι στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι ευρωπαϊκό κράτος. Ναι. Πώς θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα κράτος της Μέσης Ανατολής? Λοιπόν, όταν θα δείτε να γίνεται αυτό το γεγονός, τότε να ξέρετε ότι την ημέρα που θα υπογραφεί τέτοια συνθήκη Ισραήλ ΕΟΚ, μετράτε 7 χρόνια.
είναι η πρώτη μέρα της επταετίας. Θα εμφανιστεί αυτός ο ψευδομεσσίας, ο Αντίχριστος, όπου έδρα του θα είναι στην Ιερουσαλήμ ο τρίτος ναός που θα στηθεί του Σολομώντος, όπου στη θέση αυτή για την ώρα είναι το τέμενος του Ομάρ. Και ερχόμαστε πολύ κοντά τώρα στα γεγονότα με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, γιατί φυλάκισαν τον ήρωα αυτόν τον Ειρηναίο και βάλανε το λίσταρχο, διότι πέριξ του χώρου όπου είναι το τέμενος του Ομάρ, το τζαμί, το Αλαξάτ, που είναι ο τείχος των δακρύων των Εβραίων από τη μία πλευρά, από πάνω είναι το τέμενος του Ομάρ. Από εκεί λένε ότι αναλήφθηκε ο Μωάμεθ. Επειδή κατά το Ιουδαϊκό νόμο απαγορεύεται να ρίξεις ναό άλλης θρησκείας, πρέπει με κάποιο τρόπο να φύγει αυτό από πάνω για να στηθεί ο ναός του Σολομώντος επί των ημερών του Αντιχρίστου. Γύρω-γύρω λοιπόν τα εδάφη ανήκουν στο Πατριαρχείο και ανήκουν, είναι και δωρεές σε Παλαιστινίους. Βάζοντας λοιπόν τον Αθεόφιλο που άρχισε να πουλάει αυτό στους Εβραίους στο Σιωνισμό, εδάφη του Πατριαρχείου είναι γιατί θέλουν τον πέριξ χώρο που θα στηθεί ο ναός του Σολομώντος να είναι καθαρά αγορασμένος όλος από αυτούς, να μην υπάρχει κανένας Παλαιστίνιος, καμία σχέση του εδάφους με Παλαιστίνιους, με Ορθόδοξους, τίποτε να είναι δικό τους. Και έτσι έχουν βάλει τον προδότη αυτόν, τον αλητήριο, τον προδότη, για να ξεπουλήσει τα πάντα, ώστε να είναι έτοιμος ο τόπος γύρω γύρω από τον ναό του Σολομώντος να είναι όλα αγορασμένα από δάφτους. Μάλιστα, να περάσουμε σε μια διαφήμιση και πάμε στα τηλέφωνα. Έχουμε πολλές γραμμές από την Ευρώπη, από Ελλάδα. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 727-725-5555. Εάν είναι κατελημμένες οι γραμμές μας, δοκιμάστε επανελειμμένα και κάποια γραμμή θα ελευθερωθεί. Λέω ότι έχουμε όλες τις γραμμές εδώ, Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να τους πιάσουμε όλους αυτούς εδώ, τους φίλους ακροατάς. Λοιπόν, πάμε σε μια διαφήμιση και πάλι κοντά σας σε λίγο, αγαπητοί φίλοι, εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο. Ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο, 19 Ιανουαρίου 2013, με το ολοκέντριο κρουαζιερόπλοιο Celebrity Reflexion. Χορός, διασκέδαση, εκδρομές, μπανάκια και πολύ κέφι. Με την ορχήστρα του Τριαντάφυλλου από Αθήνα, στο τραγούδι και μπουζούκι. Με ακούς. Στο όργανο από τον Αρδέο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε για τις West Indies, στο Σαν Κίτ, Σαν Τζουάνι και Σαν Μάρτιν. Κλείσε την καμπίνα σου τώρα, τηλεφωνώντας το 727-481-0812. Ελληνική κρουαζιέρα της χρονιάς. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανένας από εσάς. Οι τιμές αρχίζουν από $679 το άτομο πλάς τα τάξες. Τηλεφώνησε και κλείσε την καμπίνα σου στο 727-481-0812. 727-481-0812. Μην ξεχνάτε, 19 Ιανουαρίου 2013 η μεγάλη μας σούπερ κρουαζιέρα με το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Reflexion. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να έρθετε σε αυτή τη σούπερ κρουαζιέρα μαζί μου, που θα είναι του χρόνου τον Ιανουάριο, 19 Ιανουαρίου. Θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θα έχουμε τον Τριαντάφυλλο, μπουζούκι και τραγούδι. Μπουζούκι Week θα είναι, πολλά τραγούδια, νέα, παλιά, χορευτικά τα πάντα. Επίσης θα έχουμε και την ορχήστρα του Ραντέλα από τη Νέα Υόρκη. Το καινούριο χορευτικό θα είναι και τα λοιπά. Θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία κρουαζιέρα και με ένα πάρα πολύ ωραίο καράβι, το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι στην Ολλανδία, σαν μόνο το φτιάχνουν. Μου στείλανε το DVD, το film που το φτιάχνει το καράβι αυτό ακόμα. Υπολογίζουμε κατά το Νοέμβριο να είναι εδώ, Νοέμβριο-Δεκέμβριο να είναι εδώ πέρα στη Φλόριδα, όπου θα αρχίσει τα παρθενικά του ταξίδια και μέσα μας και εμείς για την Καραβαϊκή και στις West Indies. Ωραίο καράβι μεγάλο. Έλληνας καπετάνιος και οι αξιωματούχοι όλοι Έλληνες. Βεβαίως θα είναι πολύ γλεντζέδικες βραδιές θα έχουμε και πάρα πολύ κέφι. Κλείστε τις καμπινές σας τώρα που ακόμα έχετε περιθώριο και είναι φθηνές, διότι είναι $100 φθηνότερο από ό,τι θα τις βρείτε στο ίντερνετ.
Εάν δεν τις κλείσετε τώρα, μετά από την 1η Απριλίου ή τέλος Απριλίου, χαρεβαίνουν τιμές επάνω. Λοιπόν, πάρτε με τηλέφωνο με τις 7 η ώρα στο 725, συγγνώμη, στο 727-481-0812. Περισσότερα στο Facebook ή στο διαδίκτυο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, Παναγιώτη, είσαι εκεί, εδώ σε βλέπουμε. Πού να είσαι, σε εδώ, είμαι, εδώ. Μέχρι στιγμής πάμε καλά, δεν έχουμε διακοπή. Αυτό βλέπω κι εγώ. Φαίνεται δεν πήγασαμε τίποτα το ακραίων, ξέρεις, για να πέσει το σαμποτάρισμα. Φαίνεται δεν τους ενδιαφέρει αυτό το θέμα με τις κάρτες. Δεν είναι και τόσο πολύ χάδι αυτούς. Αν πούμε τίποτα άλλο, όμως θα αρχίσουν τα παράσιτα, θα αρχίσουν οι τορπίλες μέσα στο διαδικτύο να μην ακούσει τίποτα. Πάμε στα τηλέφωνα. Παρακαλώ, λέγεται, σας ακούμε. Μα τόση ώρα περίμενε αυτός να κάνει τη γάτα. Δεν κάνει τη γάτα, είναι ζώο. Είναι ζώο. Αυτός δεν βγαίνει μόνο σε σένα, ναι, βγαίνει σε όλους, ξέρεις. Αυτός είναι τακτικός ακροατής και κάνει τη γάτα το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, τα μεσάνυχτα. Να φανταστείς, παίρνει και τα 5 ώρα το πρωί τηλέφωνο και κάνει στο νιάο νιάο στο μηχανάκι που μιλάει. Τι να σου πω δηλαδή. Λέγεται παρακαλώ. Λέγεται παρακαλώ. Ναι, λέγεται. Ναι. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Γεια χαρά σου, γεια. Ο Άγγελος δεν τα ξέρει καλά. Και στην Ελλάδα στην Ελλάδα έχουνε βάλει αυτό το chips, το έχουνε. Και στην Αμερική εδώ υπάρχουνε ανθρώποι. Γιατί, να σου πω γιατί. Γιατί τόσα πράγματα γίνονται στην Ελλάδα και δεν μπορούν να βγάλουν αυτούς τους αλήτες. Αυτή την παλιοκυβέρνηση δεν μπορούνε. Ο άλλος ο Παπαδήμας γελάει σαν να νομίζει ότι έκανε ένα καλό στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να τους καταλάβω τι ανθρώποι είναι αυτοί. Είναι άθεοι αυτοί. Όλοι είναι άθεοι. Προδότες. Ο άλλος ο Σαμαράς που κάνει το μάγκα και δεν κάνει, και αυτός το ίδιο είναι. Όλοι τους. Και αυτός με το μνημόνιο είναι. Όλοι τους προδότες. Όλοι τους. Είναι, τι πράγματα είναι αυτά, Παναγιώτη μου, τι πράγματα είναι. Έχουν εγδάρει όλο τον κόσμο. Και τώρα αυτός ο χοντρός να φέρουν οι ανθρώποι τα λεφτά τους, όσοι τα έχουν έξω και όσοι τα έχουν κρυμμένα στο σπίτι, να τα βάλουν στην τράπεζα για να τους τα πάρουνε, να τους αφήσουνε πανί με πανί και να κάνουν το δικό τους. Και ο Άγγελος γελάει, νομίζει ότι αυτή είναι καλή. Κοίταξε, δεν είπα ότι είναι καλή. Η υπόθεση του εξής, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν. Εγώ λέω το εξής, κοίταξε, δεν μιλάμε τώρα. Δεν πιστεύεις. Ναι, δεν μιλάμε για τους πολιτικούς στην Ελλάδα, μιλάμε σε γενικές γραμμές σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Και όπως που είπαμε για τους προηγουμένους, όπως που είπαμε για τους προηγουμένους, ότι 20%, 25% όπως είπε προηγουμένως, έχουν βάλει στο κούτελο ή στο χέρι τους το τσιπ. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα. Δεν έχω δει κανέναν να έχει στα δόντια, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτά όλα είναι γραμμένα μέσα, το τι θα γίνει. Και αυτός ο άνθρωπος μας τα λέει να ανοίξουμε τα μάτια μας και εμείς ακόμα έχουμε την Αθήνα μέσα σε αυτά, να μην βλέπουμε. Μάλιστα, λοιπόν, να έχετε καλό βράδυ, Να σου δώνει υγεία, Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστώ, καλή μου φίλη. Γεια χαρά, πάμε στην άλλη τη γραμμή. Εν συντομία οι ακροατές μας για να έχουμε και πολλά τηλέφωνα. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, λέγεται. Άγγελε. Γεια σου. Άγγελε, ο Παναγιώτης. Άγγελε, ναι. Ο Παναγιώτης ή ο Ονειρογοράτη. Τον άκουσα. Ονειροπουλή ή Ονειρογοράτη. Γεια. Τι ότι για σένα τα λέει. Κύριε, μα αυτά τα παραμύθια που μας λέει εδώ πέρα, τι μας έχει τρελά. Τα λέει στην Ελλάδα που τους έχουν τρελάνει. Εάν η αποκάλυψη είναι παραμύθι, τότε ο άνθρωπος αυτός είναι τελείως άθρισκος. Για βρε αυτά, ρε Παναγιώτη, αλλού αυτά. Ρε αδερφέ, άμα γουστάρεις άκουτα, άμα δεν γουστάρεις κλείσε το ράδιο, τι τα ακούς.
Έχεις το ελεύθερο. Έχεις το κοντρόλ στο χέρι σου. Είσαι αρχηγός. Κλείστο, μην τα ακούς. Πω, μας έχεις τρελάνει εδώ πέρα. Καλό βράδυ. Πάντα ελευθέρα και σεβαστή η γνώμη των ακροατών. Τι να πούμε, Παραγιώτη, λέγετε εσείς, σας ακούμε. Έλα, γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την Κρήτη. Γεια σου, Παραγιώτη, τι κάνεις? Από την Εξωγή. Λοιπόν, άκου, Παραγιώτη, εδώ πέρα στην Αμερική βάζουν όλοι οι ανθρώποι στα σκυλάκια τσιπς για να μην τα χάνουν. Μάλιστα. Κατάλαβες? Τα σκυλάκια όλα έχουν τσιπς. Δηλαδή αυτοί που έχουν λεφτά να βάλουν, και όπου πάει το σκυλάκι, έφυγε από τη Φλόριντα ένα και πήγε στην Ατλάντα και το βρήκαν, να πούμε. Το πιάσε. Λοιπόν, και στα αυτοκίνητα. Το φοράει σε κολλιέ αυτό. Ναι. Και άλλο, το GPS. Όσο για τους ανθρώπους που θα τσιπ, όποιος τολμήσει να βάλει τσιπ, άκου, θα γίνει και πολύ σκοτωμή. Γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Ο άλλος λέει ή τάση επί τάση. Θα ξαναγυρίσει το ελληνικό τάση επί τάση. Είσαι να τους πάω. Ξέρεις πόσοι οξύθυμοι και τρελοί υπάρχουν στην κοινωνία. Να το πούμε και έτσι. Πάρα πολύ. Όταν πάνε να στυβγούνε, σου τη δίνει ανάποδα και γκρεμίζεις τείχους, Παναγιώτη. Λοιπόν, δεν θα μείνει, να πούμε, τείχος όρθιος να αφήσουν αυτούς τους ανθρώπους να βάλουν σε όλο τον κόσμο αυτά τα τσιπς. Αυτό το πράγμα μπορεί να το βάλουν μερικοί, αλλά θα γίνει σκοτωμή. Όταν ο άλλος πάει και του λένε δεν μπορεί να σηκώσει λεφτά για τρεις το τσιπ, αυτός την άλλη ώρα γυρνάει με ένα γαλόνι βενζίνα. Μην πάρει καμιά μόνη. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν θα σε αναγκάσουν και δεν θα μπορείς να έχεις δοσοληψίες και θα σε αναγκάσουν να εξαντληθείς μέχρι ότου πια, θα πεις τι κάνω τώρα. Ή ζω εδώ πέρα ή παίρνω τα βουνά και ζω μόνος μου. Με ζώα, με τέτοια. Ορισμένα έργα έχουν γυριστεί και δείχνουν, να πούμε, ότι ο άνθρωπος δεν υποτάσσεται. Ναι, μπορεί σωστό να γίνουν ζημιές, αλλά ο άνθρωπος δεν υποτάσσεται. Ο άνθρωπος είναι το μεγαλύτερο θηρίο στον κόσμο. Αυτό το λέει, ναι, στο πρώτο βιβλίο, να πούμε. Ότι μακριά από τον άνθρωπο, όπως... όταν θέλει να σε καταστρέψει, θα σε καταστρέψει. Λοιπόν, ξέρεις όμως το μεγαλύτερο όπλο τους ποιο είναι σε αυτούς? Είναι η πείνα. Κοίταξε, Παναγιώτη, η γη παράγει πολλά άγρια. Μην ξεχνάς ότι την κατοχή έτρεγαμε χόρτα. Εγώ μωρό παιδί με τα είδανε χόρτα, δεν υπήρχε γάλα. Υπήρχαν και, υπήρχαν και σιόλες. Μου ζουλάγανε τα χόρτα, μου λέει, αδερφή μου μεγάλη, σε τάιζα με μπρούβες, με χόρτα, να πούμε. Και ξέρεις τι ωραία ήταν, να πούμε. Ναι, μόνο που αυτή τη φορά δεν θα είναι κατοχή, αυτή τη φορά θα είναι χειρότερο. Λέει ο Χριστός, αυτό που θα γίνει δεν έχει γίνει ποτέ πριν, ούτε θα ξαναγίνει στον αιώνα. Άρα δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση απόλυτου ελέγχου στον πλανήτη. Δεν τα βλέπετε με τις κάρτες? Πού να πας εξαρτάται από τις κάρτες. Πας κάπου εξοχή και σε αναγκάζει το σύστημα ώστε να είσαι κάπου κοντά που υπάρχει ένα κέντρο, ένα μαγαζί που να πας να αλλάξεις με την κάρτα, να ψωνίσεις. Οι κάρτες υπάρχουν και σήμερα, Παναγιώτη. Όλα τα ξενοδοχεία, άμα πας από Φλόριντα μέχρι Νέα Υόρκη, τα πιο πολλά μοτέλ που να διαμυστερεύσεις δεν παίρνουν μετρητά ή τα κλέουν. Πρέπει να έχεις κάρτα. Είναι ακριβώς. Να πούμε. Εγώ πήγα 3 φορές πάνω κάτω, δεν μπορούσα να κοιμηθώ σε μοτέλ, δεν είχα κάρτα, να πούμε. Πρέπει να έχεις κάρτα ή τα λεφτά τα κλέουν. Ακριβώς. Είδες λοιπόν πως μένει στην εξάρτηση. Από χρόνια τώρα. Αλλά είναι το σύστημά τους. Ξέρεις πόσοι γιατροί να σκοτωθούν και πόσοι επιστήμονες όταν πάνε να του βουτήξει τον άλλο να του βάλουν τσιπ? Θα γίνει κακομοίρας, να πούμε. Τα μπουλούκια αυτά που βγαίνουν σήμερα στην Αθήνα ή στον κόσμο όλο ή στη Γαλλία, Γερμανία, που φωνάζουν τώρα όλοι είμαστε Έλληνες. Αυτό το πράγμα, ξέρεις τι άσχημα χτυπάει σε αυτούς? Όλοι είμαστε, ναι, σήμερα οι Έλληνες. Αυτό είναι η αρχή της επαναστάσεως, της παγκόσμιας επαναστάσεως. Είναι η αρχή αυτό, να το θυμάσαι. Γιατί αυτό σωστό, που είπα στην Ελλάδα, σωστό, μα εγώ δεν σας το είπα. Ότι η Ελλάδα θα είναι η αιτία που θα σωθεί η ανθρωπότητα πάλι. Άκου, ο Παπαδήμος και ο Μπούλης μιλάνε μεταξύ τους και κοιτάζουν ένας τον άλλο και δεν ακούγεται στο μικρόφωνο. Αλλά όταν ο Παπαδήμος βγάλει ένα νόμο και λέει αυτό πρέπει να κόψουμε άλλα 200 ευρώ από τη γριά που παίρνει 150, θα τις κόψει 200 από τα 150 που παίρνει. Και λέει ο χοντρός, εμείς θα πάθουμε τίποτα? Και του λέει όχι, τώρα. Αυτό γίνεται τώρα. Αλλά κάθε να δεις που τους πάρει κάτω βόλτα κατά Ιούνιο θα δεις τι θα γίνει. Που τα λεφτά να παγωθούνε. Τα λεφτά που τους δίνουν τώρα είναι δεν να πούνε στο κουμπαρά. Για να πληρώνουν, ξέρεις τι, τους τόκους.
Όχι έτσι. Να τρώει η Ελλάδα. Αν περισσέψει, λέει, θα πάει και ο Έλληνας. Μα δεν περισσεύει, ρε παιδί μου. Αυτοί είναι ψωφοπίνες, να πούμε. Τα θέλουν όλα. Γι' αυτό η επανάσταση έχει ξεκινήσει. Κατάλαβες. Λοιπόν, καλό βράδυ. Το βασιλιά πίσω. Το βασιλιά Παναγιώτη να σώσει την Κωνσταντινούπολη, ρε παιδί μου, και την Ελλάδα. Έτσι είναι. Να μιλάτε σωστά. Εξεπέντερες το κάνεις. Σαν τη βασιλιά ήταν. Εξεπέντερες το κάνεις τώρα για να βγει ο Νίκος. Κοίταξε να δεις. Η ανθρωπότητα χρειάζεται βασιλιά. Τελείωσε. Όχι 90 προέδρους. Είδες κάτι μπούτσες που φάγανε πάλι εχθές στην παράδοση. Πολύ πράγμα. Αυτό έγινε. Να το πούμε σήμερα πάλι. Τύφλα και έπεσε τύφλα, ρε Παναγία μου. Της Κορέας έγινε. Λοιπόν, έλα Νίκο, περιμένω. Άντε, για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Ναι, γεια σου Άγγελε, γεια σου. Γεια σου Κατερίνα από την Αριζόνα. Εσύ πιστεύεις ότι θα σου βάλουν στο μέτωπο μάκρου τσίπς? Στο μέτωπο και... Ένα λεπτό, εδώ κοιτάω τα email. Μαλβινάρα 7 και Julie. Θέλω να τους πω αυτοί που κάνουν τα email εδώ πέρα ότι οι Έλληνες αυτοί που μιλάνε είναι καθεαυτού Έλληνες. Και λέγονται Γεράσιμοι, λέγονται Μαρίες. Εσείς στην Ελλάδα τα ονόματά σας θα έχετε αλλάξει. Και ούτε Εβραίοι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πάρα να κουρευτείτε αυτοί που τα γράφουν αυτά τα πράγματα και προοδεύουν τους Έλληνες του εξωτερικού. Εκεί που φτύνουν οι Έλληνες του εξωτερικού, δεν φυτρώνουν οι Έλληνες της Ελλάδος. Λοιπόν, Παναγιώτη, εγώ έχω μακώσει δύο-τρία πράγματα. Έχω μακώσει δύο-τρία πράγματα του Παναγιώτη που είναι σωστά. Εγώ έχω chip, microchip στο σκυλί μου. Δηλαδή άμα το χάσω, έχω ένα ειδικό μηχάνημα να ζουν και ξέρουν πού ανήκει. Τώρα, αυτό που είπες ότι υπάρχουν microchips, δεν ξέρω, μερικοί τα έχουν βάλει κιόλας ή στο μέλλον εδώ στην Αμερική, τα οποία θα τα βάλουν μέσα στον οργανισμό και θα δούνε τι αρρώστιες μπορεί να παρουσιάσει ο οργανισμός. Αυτό έχει δίκιο. Το άλλο που είπες για τους μασόνους, ιδέα δεν έχω ποιοι είναι μασόνοι. Δεν ξέρω τι οργάνωση είναι αυτή. Ο πατέρας μου είχε αδελφό μασόν εδώ στην Αμερική που ήρθε μετά από 40 χρόνια στην Ελλάδα και για πρώτη φορά ήταν το δαχτυλίδι του και πήγαμε στην τράπεζα και ήταν ένας άλλος το δαχτυλίδι. Αλλά ιδέα δεν έχω ποιοι είναι αυτοί οι μασόνοι. Δεν ξέρω. Αλλά μπορεί να υπάρχουν, έχει δίκιο, μπορεί να υπάρχουν όμως ανθρώποι οι οποίοι μπορούν να βάλουν microchip στο δότη. Αυτό έχει δίκιο, εγώ το παραδέχομαι αυτό. Αυτά τα τρία που έχεις πει, εγώ τα παραδέχομαι. Κατάλαβες τι σου λέω? Ακριβώς. Και ένα άλλο πράγμα, αυτά συμφωνώ σε ορισμένα πράγματα. Ένα άλλο πράγμα τώρα, δεν ξέρω αν έχεις μάθει, ότι εδώ πέρα οι πολέμοι θα γίνονται με κομπιούτερ και τα drone. Και τα drone, αυτά είναι κάτι αεροπλάνα. Κατασκοπευτικά, τα οποία πηγαίνουν στο Αφγανιστάν με remote control μπορεί να ρίξουν βόμβες, αλλά και θα είναι εδώ, εάν σε περίπτωση ένας κοκοπιός το σκάει από τη φυλακή και φεύγει, αυτά θα τα βλέπεις τώρα, θα τα βλέπεις και λίγο εδώ στην Αμερική, που θα είναι πάνω από το κεφάλι μας, θα το πιάνουν. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω, αλλά γιατί δεν μου λες τι είναι αυτή η οργάνωση μασόνη, τι είναι, αίρεση είναι, θρησκευτική, δεν ξέρω τι είναι αυτή. Είναι brotherhood. Κατερίνα, Κατερίνα, άμα βγεις στη γειτονιά σου, πρόσεξε κάτι. Εάν πας σε μια παρέλαση εκεί στην Αριζόνα, που έχουν τις παρελάσεις, αμερικάνικες παρελάσεις, αποκλείεται να μην δεις τις μασονικές τοές. Είναι οι Σφάινς, είναι με διάφορες ονομασίες. Όλοι αυτοί είναι μασόνες. Εμένα στην Αμερική με έχουν βοηθήσει προσωπικά, ας πούμε, σε παιδιά, άντρες, κορίτσια και αγόρια, μεγάλους, ηλικιωμένους. Έχουν κάνει καλά πράγματα σε μένα, δηλαδή. Δεν έχουν αρνηθεί οι άνθρωποι, ας πούμε, τίποτα. Τώρα δεν ξέρω. Καλά πράγματα, οι άνθρωποι βοηθάνε. Καμιά φορά τους παίρνω τηλέφωνο και τους λέω: εδώ ζητάπα, ξέρεις, έχω έναν από την Κεφαλονιά ή από την Γκάλιμνο ή από την Αθήνα ή από το Μοντρεάλ ή από την Νέα Υόρκη, ο οποίος πεθαίνει και δεν έχει λεφτά και πρέπει να το κάνουμε καλά. Κατευθείαν οι άνθρωποι, δηλαδή μερικά τους έξοδα. Δεν μπορώ να πω τώρα για αυτούς. Τώρα στην Ελλάδα, επειδή έχω δει μερικά βίντεο από το Μέγα,
και το άλφα και άλλα κανάλια παλιά. Αυτοί βάζανε πάρα πολλά πράγματα τα οποία με τελετές, με σατανάδες, είχαν τα ακέρατα, πίνανε αίμα, σκοτώνανε, θυσιάζανε όπως οι αρχαίοι, ξέρεις, βάζανε τα αρνιά και κάνανε θυσίες στους βωμούς. Αυτοί βάζανε ανθρώπους και κοριτσάκια παρθένα. Αυτά παρουσιάζανε στην Ελλάδα. Πού τα βρήκανε και πώς? Μάμα γινόταν στην Αμερική αυτό το πράγμα, θα πήγανε φυλακή όλοι τους. Εάν γινόταν το πράγμα στην Αμερική, θα πήγανε φυλακή, εν ψυχρό δηλαδή, σε φυλακή, όπως πήγε ο Τζόουνς που εκαθάρισε, ας πούμε, 3.000 άτομα στο Ιτσινομοκάτα, θυμάσαι? Δεν πήγε ο Τζόνς, πέθανε και σκοτώθηκε, δεν προλάβανε. Ακόμα και ο Κόγκρες μην έχει σπάγει κάτω. Τόσο πάρα πληροφορίες υπήρχε, τέλος πάντων. Να το κλείσω ένα λεπτό, Julie Seven που γράφει ότι έχω μεσάνυχτα, και όλοι αυτοί που μας κοροϊδεύουν, που μιλάμε, γιατί είναι, you know, narrow-minded. Narrow-minded είναι, πώς τους λένε αυτούς, που είναι στενοκέφαλοι. Εγώ προσωπικά που έχω μαύρα μεσάνυχτα, είμαι τελειώστης γυμνασίου σε αυτή τη χώρα. Έχω πάει σε 35 state, 14 κράτη και έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και public relations στο Yale University. Λοιπόν, μη μας κοροϊδεύουν εμένα οι μάγες της Ελλάδος. Εσύ. Υπάρχουν και κάτι μάγκες. Άκου, Κατερίνα. Εμείς έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Κατερίνα, υπάρχουν και μερικοί. Υπάρχουν και μερικοί μάγκες εκ Βοστόνης, ξέρεις, οι οποίοι το παίζουν μάγκες και οι οποίοι, ας πούμε, το λένε ότι είναι πιο μορφωμένοι από σένα. Ναι. Έτσι λένε. Κοίταξε, εγώ δεν κάνω τη μορφωμένη. Δεν ξέρω τι έχουν τελειώσει, δηλαδή. Ένας από τη Βοστόνη μου έγραψε ένα email, ένας από τη Βοστόνη, και μου λέει: Άγγελε, μου λέει, και όσο εκ Βοστόνης λέει, έχει τελειώσει, λέει, πανεπιστήμιο της απάτης. Ακούς, ναι, έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο της απάτης, λέει, γιατί λέει, εξεγέλασε, λέει, τη θρησκεία του εκεί πέρα, την Ευαγγελική Εκκλησία, δεν ξέρω τι εξεγέλασε, τι έχει τσακωθεί με όλους. Εξεγέλασε, λέει, το μεταξύ και τον Καζονιάδικο που δούλευε, γιατί έκανε μπικάζι αυτός παμπ. Με καταλαβαίνετε. Ένα άλλο πράγμα. Κόψανε οι Ιρανοί τα πετρέλαια στη Γαλλία και στην Αγγλία, τα κόψανε πετρέλαια και πήγαν αυτοί. Έχουν δολοφονήσει 5 πυρηνικούς επιστήμονες στο Ιράν. Βράζουν τρομερά καμίνια. Δεν ξέρω με πήγανε σήμερα αυτοί οι experts και φύγανε απογοητευμένοι. Εσύ πιστεύεις ότι θα κάνουν πυρηνική βόμβα? Τι πιστεύεις εσύ? Παναγιώτη, μ' ακούς? Ναι, Κατερίνα. Σκέφτεται. Όχι, θα κάνουν. Ναι. Και δεν μου λες, πες ότι... Ναι, πες ότι λένε τώρα οι Ισραηλίτες ότι θα κάνουν επίθεση μέχρι τον Απρίλιο στις πυρηνικές τους βάσεις. Έτσι, λοιπόν, δεν μου λες, αν σε περίπτωση αυτή κάνουν επίθεση στις πυρηνικές τους βάσεις, τι ανταπίθεση θα έχει το Ιράν? Μπορεί να έχει μυστική ατομική βόμβα και να εξαφανίσει τελείως το Ισραήλ? Τι λες εσύ? Κοίταξε. Ναι, μίλα. Εάν είναι ψυχοπαθείς οι άνθρωποι στο Ιράν, θα το κάνουν. Εάν δεν είναι ψυχοπαθείς και έχουν λιγάκι μυαλό, δεν θα το κάνουν, διότι είναι σαν να λες το εξής, Κατερίνα, ότι δεν χωνεύει στο γείτονά σου και θα πάω να το κάψεις στο σπίτι. Όταν του βάλεις φωτιά στο σπίτι τόσο μεγάλη, οπωσδήποτε θα καεί το δικό σου σπίτι. Δεν υπάρχει λογική, Άγγελε. Είναι ψυχοπαθείς. Είναι φανατική, βγήκε αυτός ο φανατικός. Έχουν, δηλαδή, κοίταξε να δεις, το Ιράν είναι πολιτισμένο κράτος. Μην νομίζω ότι ο λαός εκεί πέρα είναι χαζός. Έχουν αυτό το Μαχμούτ Αχμαντίνεζαντ, αυτό να είναι, και κάνανε και πολλές διαδηλώσεις, τους κατασκότωσε, αλλά βγαίνει και αυτός ο πολιτικός φανατικός, ένας ιερέας, και λέει ότι το Ισραήλ είναι ο καρκίνος, λέει, του κόσμου. Και ήρθε η ώρα, λέει, μα τι, άμα σε περίπτωση αυτοί ρίξουνε, άμα τώρα οι Ισραήλ είχαν επίθεση και ρίξουν και αυτοί, τότε θα γίνει μεγάλο. Κοίταξε, εκεί στην Αραβία, για να κλείσω και τη γραμμή η Κατερίνα, γιατί έχω και άλλες γραμμές και περιμένουν. Στην Αραβία, να ξέρεις ένα πράγμα, το μόνο κράτος το οποίο είναι εξευγενισμένο και είναι μορφωμένο είναι οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες. Όλοι οι υπόλοιποι δικά του είναι όλοι τους τριτοκοσμικές χώρες.
Να, έχω δει πάρα πολλά έργα από το Ιράν. Βραβεύτηκε ένα έργο, τώρα θα το πάρει το Όσκαρ αυτό το έργο. Φυλακίσαν ένα σκηνοθέτη εκεί πέρα και κάναν διαμαρτυρία εδώ πέρα οι σκηνοθέτες, το Όλιβερ Στόουν, το Μάρκο Σκορσέζε. Είναι αυτός ο ανώμαλος, αυτός ο, you know, αυτός ο δικτάτορας. Ξέρεις ότι πήγε στη Λατινική Αμερική και έβγαλε φωτογραφίες με τον Φιντέλ Κάστρο. Πήγε στη Βενεζουέλα και έβγαλε φωτογραφίες με τον Χιούγο Τσάβες. Τι παριστάνει, λέει αυτό το παριστάνει. Λοιπόν, Κατερίνα, θα τα πούμε. Μια χαρά. Η ώρα είναι 6:21 λεπτά. 727-725-5555 τηλέφωνο. Για αυτούς που θα θέλουν να μείνουν στην εκπομπή, λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σου, αγαπητέ φίλε. Τι κάνεις, Παναγιώτη μου? Γεια σου. Καλά, δόξα τω Θεώ. Συμφωνώ σε όλα αυτά που λες. Ο Πυριώτης είμαι. Ξέρω, κατάλαβα. Ναι, έχεις δίκιο σε όλα αυτά που λες. Αισθάνομαι άσχημα, μερικοί δεν θέλουν το καταλάβουν, μέχρι και ο Άγγελος, ότι με τα microchips και όλα αυτά, μέχρι τα UFOs, όλα αυτά που μας λες, το έχουν βάλει μπροστά περίπου 25 χρόνια, μας έχεις πει, και το πιστεύω και τα έχω δει μερικά συνέπειες αυτά στη τηλεόραση, από εδώ, από εκεί. Δεν το λένε πολύ, αλλά έχεις μεγάλο δίκιο και σε ευχαριστούμε που μας λες την αλήθεια, τα πάντα για την ορθοδοξία μας, όλη τα knowledge που έχεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Δεν θέλω να κρατήσω αυτό, τη γραμμή. Αυτό πολύ. Για τις κάρτες και τις ταυτότητες, το 666 το λέω από το 80. Όταν τα έλεγα εγώ αυτά τα πράγματα και μιλούσα και σε διάφορες αίθουσες, σε σπίτια, από το 80, ναι, τα έλεγα, και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία και στο Λονδίνο μιλούσα, με βλέπανε σαν εξωγήινο. Το 90 που έκανα τις εκπομπές μέσα από την τηλεόραση, υπάρξα έντονα, που δεν υπήρχε κανένας άλλος να τα λέει αυτά, το τι, ναι, κυνηγητό έχω φάει, δεν μπορείτε να φανταστείτε, από το ίδιο το ιερατείο, ότι εγώ τρομάζω, ναι, τον κόσμο, τρομοκρατώ, είμαι λαοπλάνος, ψευδοπροφήτης, και ειδού σήμερα τι γίνεται, και το ιερατείο κοφεύει. Ναι. Κοφεύει, πουθενά, ναι, δεν τους βλέπω. Ναι, δεν μιλούν. Παναγιώτη μου. Έτσι. Ναι, τότε Παναγιώτη, ήμουν έτοιμη βορά, εγώ. Εύκολη βορά. Έβγαινα σε ένα κανάλι, τα μαλάκια μου έτσι, φορούσα τα λευκά μου. Ναι. Και παράτε τον ντουλάτο. Κοίταξε όμως πώς έβγαινα. Αλλά όμως έλεγες και κάτι πράγματα, Παναγιώτη. Συγγνώμη στον ακροατή. Στην Ελλάδα. Και είμαστε το, ας πούμε, ότι ο Χριστός ήρθε από τους 12 θεούς. Και μπερδευόταν. Κάτι τέτοιο. Ότι μπερδευόταν οι άνθρωποι. Και λέει 12 θεοί, 12 θεϊστές. Εγώ είπα κάτι τέτοιο, είναι, ότι ο Χριστός έρχεται από τους 12 θεούς. Έτσι λέγανε εγώ αυτοί. Είπα ότι οι Ολύμπιοι είναι οι υπηρέτες. Οι Ολύμπιοι. Οι Ολύμπιοι εννοώντας οι 12 θεοί. Είναι η ιεραρχία. Όχι ότι ο Χριστός προέρχεται από τους 12 θεούς, ρε Άγγελε. Όχι ότι προέρχονται, ότι ο Χριστός έχει να κάνει με τους 12 θεούς. Δηλαδή είναι όλα εν συγγένεια. Οι 12 θεοί, οι Ολύμπιοι, είναι η κατώτερη ιεραρχία, η ουράνια ιεραρχία του Χριστού. Αυτή είναι η κατώτερη που υπηρετούν το ανθρώπινο στοιχείο. Όπως είναι οι άγγελοι. Εγώ δεν είπα κάτι διαφορετικό. Αφού υπάρχει ιεραρχία, υπάρχουν άγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, εξαπτέρυγα, οι Ολύμπιοι είναι μια κατώτερη όντων που υπηρετούν το σχέδιο του Θεού επί της γης. Οι 12 θεοί που υπήρχαν στην Ελλάδα. Είναι 12 θεοί. Θεά Αθηνά, ο Δίας, ο Ποσειδώνας, όλα αυτά. Μα πάρεις εδώ, είναι από την ελληνική, ένα λεπτό στον ακροατή μας. Όλα αυτά είναι γύρω από την ελληνική μυθολογία. Ναι. Λοιπόν, όπως και ο Οδυσσέας, όπως και ο Δίας, όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα πανεπιστήμια που τα παρουσιάζουν εδώ. Και μάλιστα μερικά πανεπιστήμια παίρνουν και ονομασίες, ας πούμε, αίθουσες, η Θεά Αθηνά, η Αφροδίτη, το ένα το άλλο, ας πούμε. Δεν συνδυάζουν αυτά τίποτα, λένε, να έχουν κάνει με την Ορθοδοξία και τον Χριστό. Άκουσε, Άγγελε μου, το κόκκινο βιβλίο που έχω βγάλει. Ναι. Μέσα έχω φωτογραφημένα αρχαία χειρόγραφα, φωτογραφημένα που μιλούν οι μεγαλύτεροι πατέρες της Ορθοδοξίας, μιλούν Απόστολοι, ο Πέτρος, ο Παύλος, και μιλούν και υπάρχουν τα οποία δεν τα γνωστοποιούν στον κόσμο αυτά. Εγώ τα γνωστοποίησα και γι' αυτό είμαι το μαύρο πρόβατο. Μιλάνε για τους 12 θεούς συγκεκριμένα. Μιλάνε για τους 12. Όταν ο Πέτρος και ο Παύλος σε ομιλία με τους Έλληνες λέει,
ο Παύλος, ακούσατε τι σας είπε ο Πέτρος, μελετάτε τα σβίβλους των Ελλήνων, ήτι του Ερμή, του Άμμονος και του Ιστάσπεως, που γράφουν φαενότερα για τον ερχομό του Χριστού. Όταν λέει τα βιβλία του Ερμή, είναι ο Ερμής ο Ολύμπιος. Όταν λέει για τον Άμμονα, είναι ο Άμμον Θείας. Πού είναι τα γραπτά αυτά? Αυτή η αναφορά που γίνεται, γίνεται στο βιβλίο Στρωματής του Κλήμενος του Αλεξανδρινού, μεγάλου πατέρα της Ορθοδοξίας. Γιατί τα κρύβουν αυτά? Εδώ πέρα υπάρχουν προφητείες στο Απόλλωνος για τον ερχομό του Χριστού, το 6000 π.Χ. σε φύλλο χρυσό, το οποίο ο Μέγας Αθανάσιος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο γνωστοποιεί στον Άριο και του λέει: θυμίσου την προφητεία του Απόλλωνος περί του ερχομού του Ιησού, η οποία του λέει είναι 3000 ετών πριν. Αυτές οι βεβαιώσεις αποδεικνύουν ότι η ελληνική γραφή προϋπάρχει χιλιάδων ετών πριν, με τις αηδίες που μας λέει για τους Φοίνικες. Άρα λοιπόν, όταν δίνουν στον Μέγα Κωνσταντίνο τη γραπτή αναφορά της προφητείας του Απόλλωνος για τον Ιησού, την δίνει ο Λακτάντιος και ο Μάρκος Αντίμαχος, η οποία εφυλάσσεται στο Καπιτόλιο της Ρώμης με 20 άγρυπνους σκοπούς, εφυλάσσονται οι συμβιλικοί χρησμοί. Τη δίνει στον Κωνσταντίνο τον Μέγα και ο Κωνσταντίνος με αυτό γίνεται χριστιανός. Γίνεται χριστιανός. Λοιπόν, αυτά οι βεβαιώσεις, οι Ολύμπιοι που προλέγουν τον ερχομό του Ιησού και προτρέπουν τους ανθρώπους να δεχτούν τον Χριστό, ο οποίος και κάνει περιγραφή, θα σταυρωθεί, θα χλεβαστεί, θα σταυρωθεί και θα συλληφθεί από μικρή παρθένα που θα έχει άγνοια της εγκυμοσύνης της και θα σταυρωθεί σε σταυρό, όλες οι λεπτομέρειες, και θα αναστηθεί, όλες αυτές οι προφητείες. Η Αγία Εκατερίνη που τις φωνάζουν τους 50 σοφούς της από τη Ρώμη να τα βγάλουν πέρα μαζί της, και επιστρέφεται η Αγία Εκατερίνη στο Σινά και λέει στους 50 σοφούς: αγνοείτε την προφητεία του Απόλλωνος περί του ερχομού του Ιησού Χριστού, που ονομάζουν τους εαυτούς τους οι Ολύμπιοι ότι είμαστε άγγελοι του Θεού, μικρή μερίδα αυτού. Και λέει ο Απόλλων: Ιησούς Χριστός ο Θεός ημών ή τα ωμέγα. Ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός που θα έρθει είναι ο Θεός τους. Αλλά Παναγιώτη, οι 50 σοφοί Ρωμαίοι ειδωλολάτρες γίνονται χριστιανοί και βαπτίζονται, και τους κάψανε και τους 50 μαζί με την Αγία Κατερίνη, και πεθάνανε χωρίς να καεί ούτε τρίχα από τα μαλλιά τους. Αυτά η Αγία Κατερίνη είναι μετά την Παναγία και ονομάζεται η νύμφη του Χριστού. Είναι η Αγιωτέρα των Αγίων μετά την Παρθένα. Αυτοί λοιπόν, γιατί δεν τα αναφέρουν αυτά που τα παρουσιάζω εγώ με χειρόγραφα και με τους κωδικούς από τα χειρόγραφα που έχω στο κόκκινο βιβλίο, σε ποια βιβλιοθήκη είναι, στο Σινά, πώς να ζητήσουν τον κωδικό, να τα δουν? Γιατί το βιβλίο μου το κόκκινο το έχει το Harvard, γιατί το έχει το Columbia, γιατί το έχει το MIT, γιατί το έχει η βιβλιοθήκη του Κογκρέσο στην Ουάσιγκτον? Γιατί? Τυχαίο? Γιατί έχω ντοκουμέντα μέσα και οι άνθρωποι είναι ερευνητές, δεν είναι καλαμπόρτσιδες. Τα χειρόγραφα που έχω μέσα δεν έχουν κοινή πρόσβαση. Οπότε το βιβλίο μου αυτό είναι ένα βιβλίο αρχείων, το οποίο το Πανεπιστήμιο τα χρησιμοποιεί. Βλέπει μέσα ντοκουμέντα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο. Ευχαριστώ τον ακροατή. Λοιπόν, εντάξει Παναγιώτη, έχεις δίκιο σε όλα αυτά που λες. Ευχαριστούμε πολύ για το knowledge και μας τα εξηγάς τόσο απλά. Και εγώ τα πιστεύω όλα και είσαι πάνω. Λοιπόν, ντροπή στο Τσογλάνι που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και είπε για δεν σε έχουν καθαρίσει ακόμα. Ο Χριστός αγαπάει και πάντα σε αγαπάει, το ξέρεις. Και τη μέρα που θα θέλει να σε πάρει, θα σε πάρει όπως είπες. Λοιπόν, σ' αγαπάω. Δεν φοβάμαι εγώ, αδερφέ. Συγγνώμη που πήρα πολύ ώρα, αλλά χάρηκα πολύ που σε άκουσα και μας εξήγησες τα πάντα. Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη μου. Γεια χαρά, γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Νιάου, νιάου. Α, η συνηθισμένη γάτα, εντάξει. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Έλα ρε, Άγγελε, τι έγινε να πούμε? Είμαι ο πρώτος Σιμόπος. Είσαι στον αέρα. Είναι τώρα μια μισή ώρα στο τηλέφωνο να πούμε για να πείσει ο άλλος, να πει 10 φορές τι ευχαριστώ Παναγιώτη και ευχαριστώ Παναγιώτη. Να βράσω ορίζει. Εντάξει, λοιπόν, άκουσε τώρα, εδώ και τώρα.
Λοιπόν, κάτι που είπε τώρα ο Παναγιώτης, το εγκρίνω πάνω στην Αγία Κατερίνα που έλεγε, γιατί και στην Αγία Κατερίνα της Καλύμνου την κατακρέψανε και πήρε φωτιά. Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, πάει αυτό. Τα ακούσατε, καλυμνιακέ λαέ. Απ' τη Μόρκο είναι αυτό. Τώρα, δεύτερο. Αυτά που μας λέει ο Παναγιώτης είναι τελείως καθυστερημένος. Τελείως, τελείως. Δεν μπορώ να καθίσω τώρα και να μου λέει αυτά τα πράγματα που η Αμερική τα αναγνωρίζει πριν 50 χρόνια. Και εγώ είμαι τώρα 23 χρόνια εδώ και μου τα αναγνώρισε. Μου τα λέει, δηλαδή, σαν να λέμε τώρα η Αμερική κάθεται και υπολογίζει το Ιράν γιατί κάνει πυρηνικό υλικό. Γιατί δεν ξέρουμε πως εμείς το φτιάξαμε πριν 100 χρόνια. Δεν γνωρίζει η Αμερική τι φτιάχνει αυτός εκεί πέρα. Δεν ξέρει πώς να τον εκτυπήσει, να τον διαλύσει. Αυτό ακριβώς τώρα μας λέει. Δεν μπορούμε να καθίσουμε και να βασιστούμε πάνω στα 66-66. Αυτό θα έχουμε τα γνώση μας. Θα βρεθούν γυαλιά που θα ποράνε αυτοί ανάμεταξύ τους και θα βλέπουν αν είναι 66 ή όχι. Αυτό τα γνωρίζουμε. Θα είναι κάτι πράγματα που μας λες τώρα, μας κάνει μια εκπομπή και μας νομίζεις ότι είμαστε καδιάβαστοι. Και νομίζω ότι είσαι πολύ αδιάβαστος εσύ, Άγγελε, με συγχωρείς για την πράξη μου, και ο Παναγιώτης μαζί που κάθεται και τα λέει. Ναι, κοίταξε, επειδή είμαστε αδιάβαστοι εμείς, αγαπητέ φίλε, με ναι, το συγγνώμη δηλαδή, ναι, γιατί σεβαστή η γνώμη σου, πρόσεξε. Πρόσεξε. Σε αφήσαμε, σε ακούει η Ευρώπη, σε ακούει η Ελλάδα, σε βλέπω στη τηλεόραση εκεί στην Κάλυμνο. Άκουσε με και ένα λεπτό και εμάς. Ένα λεπτό λιγάκι, λοιπόν, σε παρακαλώ. Η υπόθεση εξής. Εγώ είμαι αδιάβαστος. Έχω τον Παναγιώτη για να μάθω. Του κάνω ερωτήσεις για να μάθουμε και να μάθουν και αυτοί που είναι αδιάβαστοι. Τώρα αν είναι και 10 άτομα διαβασμένοι, μπράβο σου. Τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, αλλά δεν τα γνωρίζουν όμως. Υπάρχει ένα ευρύ ακροατήριο. Γνωρίζουμε την υποπτή. Δηλαδή γνωρίζουμε τι θα γίνει με τον Αντίξο, γνωρίζουμε τι θα γίνει εδώ. Όμω θα λένε καθημερινά στην τηλεόραση εδώ πέρα. Ναι. Και πώς δηλαδή είμαστε τόσο βοηθό και μας βάζει τώρα ένα πρόγραμμα. Μια εκπομπή το οποίο μας κάνει ο Παναγιώτης τώρα να είμαστε εμείς αδιάβαστοι και αυτός είναι κάθε φορά. Καλά, εντάξει, μας τα έπεσε αυτά. Είμαστε αδιάβαστοι, αλλά υπάρχουν και άλλοι αδιάβαστοι σαν και εμένα και θέλουν να μάθουν. Ρε παιδί μου, ναι, είναι κάθε εβδομάδα που βγαίνει. Εντάξει, είμαστε αδιάβαστοι. Γι' αυτό κάνουμε για να μάθουμε κιόλας. Προσβάλλει, δεν προσβάλλει. Έχει και το υπονόημα να μην προσβάλλει τους πολίτες της Αμερικής, προσβάλλει τους πολιτικούς. Αλλά να μάθει ο Παναγιώτης, εμείς βαδίζουμε σε ένα κράτος και αυτό και είμαστε που προχωράμε μπροστά, γιατί η πολιτική είναι αδέρφια μας. Και κάθε πρόεδρος που βγαίνει τον υποστηρίζουμε για 4 χρόνια. Και όχι τον πολεμάμε 4 ολόκληρα χρόνια προτού να μπορέσει να κάνει τίποτα. Ωραία λοιπόν, καλό βράδυ. Είμαστε εμείς εδώ στην Αμερική. Όχι, ο Ράι. Μην μου λες εμένα ο Ράι. Εμένα τα κάθε σχεραμακούς. Τα είπες. Ο χρόνος πέρασε, πάμε στην άλλη γραμμή. Α, ναι, στον άλλο δεν έλεγε τον χρόνο και 10 λεπτά για να πει. Δεν μίλαει, ο άλλος δεν μίλησε. Ο άλλος μίλησε μισό λεπτό, αλλά μίλησε ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης απάντησε. Θα πω στο κινητό μετά. Άντε, για χαρά. Ναι, μου πήρε στο κινητό. 727-725-5555. Λοιπόν, σεβαστή η γνώμη του ακροατή μας, Παναγιώτη. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να είναι μερετημένος άνθρωπος, να είναι διαβασμένος. Έχει πάρει τα βιβλία σου εδώ και 20 χρόνια και τα έχει μάθει όλα. Δεν χρειάζεται να πω σήμερα. Υπάρχουν και άλλοι ακροατές οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει, δεν γνωρίζουν, πηγαίνοντας και μαθαίνοντας. Μια φορά. Τα Ευαγγέλια είναι 2000 ετών βιβλία, και όμως τα διαβάζουν κάθε μέρα. Τα διαβάζουν, τα ξαναδιαβάζουν και κάθε μέρα ερευνούν τις άγιες γραφές. Λέγεται, παρακαλώ, εσείς. Ναι, θα ήθελα να μιλήσω στον άνθρωπο από την Ελλάδα. Σας ακούει. Ναι, τι. Το πρόβλημα τώρα στην Ελλάδα είναι αυτό. Πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το κλειό που μας έχουν βάλει τους πράκτορες μέσα στη Βουλή, μέσα και έξω από τη Βουλή. Η γνώμη σας, πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Ποια είναι η δικιά σας γνώμη. Τη στιγμή που θα αρχίσουν να εξουσιάζουν την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδος, θα πρέπει να επέμβει ο στρατός. Ο στρατός. Και όταν επέμβει ο στρατός και τους διώξει, τότε θα μπει άλλη κυβέρνηση, καθαρά ελληνική και καθαρά πατριωτική. Όπως ξέρουμε εμείς, ο στρατός είναι μαζί με αυτούς τους πλουτοκράτες.
συνέχεια στην Ελλάδα μέσα, ποτέ στο στρατό δεν βγήκε έξω να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αφού ο στρατός είναι αυτή τη φορά θα είναι, γιατί δεν θα είναι χούντα. Ο εχθρός δεν είναι οι Έλληνες, ο εχθρός αυτή τη φορά είναι εξωγενής. Είναι η Τρόικα. Και προκειμένου να δώσουν την Ελλάδα στους Τούρκους, Αλβανούς, Σκοπιανούς και τέτοια, θα επέμβει ο στρατός για τη σωτηρία της Ελλάδος, γιατί έχουν δώσει όρκο. Καλύτερο για μένα είναι να γίνει μια λαϊκή επανάσταση. Κάπως έτσι θα γίνει, αλλά θα ακολουθήσει μαζί με το στρατό θα γίνει αυτό. Ας ευχηθούμε το καλύτερο. Τι να... Αμήν. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Καλό βράδυ. Ναι, λέγεται. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Νίκο, τι κάνεις. Γεια σου, Παναγιώτη, εδώ εξωγήινος. Γεια σου, Νίκο, εξωγήινε. Γεια, κοίταξε να δεις. Για τους μασόνους που λέγατε, εγώ έχω βρει καλό από τους μασόνους, γιατί, και να σου πω ειλικρινά, τον καιρό που πήγαινε ο γιος μου στο Medical School, πήγα να πάρω δάνειο σε τράπεζα και μέσω κυβερνήσεως και δεν μου δώσανε, και πήγα στους μασόνους και με μου δώσανε, και μάλιστα τότε μου δώσανε με 4%, που η τράπεζα και ο government δίνανε με 7,5 και 8,5. Οπότε από τους μασόνους εγώ βρήκα καλό. Anyway, τώρα όσο για ορισμένα άτομα που είπες για microchips, να τους βάλουμε και στην Κατερίνα και στον άλλο κύριο που τα ήξερε όλα, να τους βάλουμε ένα microchips κάπου, να μην τους χάνουμε, και όταν τους χάσουμε να τους βρίσκουμε με το microchips. Δεν είναι ιδέα καλή? Ο Άγγελος γελάει. Από να μην γελάω. Να μην τους χάσουμε, γιατί όταν έχουν microchips και τους χάσουμε, θα κοιτάξουμε να τους βρούμε. Οπότε για να μην χαθούν οι ανθρώποι, να τους chips. Άντε, γεια σου! Γεια χαρά, Νίκο. Μια φορά για αυτούς που πάνε στην τη γραμμή, για τα σκυλάκια και τα γατάκια και τα φιδάκια και τα κροκοδυλάκια, γιατί έχουμε και κροκοδύλους στο ραπέτσο, ξέρεις, σε Παναγιώτη. Τους φόρανε ένα βραχιόλι, αν φύγουν από το σπίτι τα βρει το ραντάρ, ξέρεις, το GPS. Αυτά δεν νοείται ότι όλοι όσοι έχουν σκυλάκια ή γατάκια έχουν τα chips. Απλώς το μόνο οι πλούσιοι που δεν θέλουν να χάσουν το σκυλάκι τους. Και πληρώνονται με πάρα πολλά λεφτά για να έχεις αυτό το chip, ας πούμε, επάνω στο... Ακριβώς δεν είναι chip, είναι ένας πομπός, είναι που εκπέμπει. Και αυτά, αν βλέπετε το κανάλι μας το απόγευμα, στις 3.30 ώρα, έχουμε μια τηλεοπτική εκπομπή από το Bush Gardens, όπου παρουσιάζει τα ζώα. Τα ζώα τα οποία, αιτή, πουλιά, κουκουβάγες, και τους βάζουν κάποιο τσίπ πάνω στο αυτί εκεί πέρα, και όταν πετάνε βλέπουν που πάνε, και έχουν το μια κεραία στο ράδι και ψάχνουν, τα βρίσκουν και τα λοιπά, που πάνε. Για τον άνθρωπο συγκεκριμένα, ας πούμε, δεν ξέρω, έχω δει ταινίες σχηματογραφικές, ας πούμε, που είναι φανταστικού περιεχομένου, και οι οποίες παρουσιάζουν, ας πούμε, τα κλόνς, το ένα, το άλλο, τα microchips, αυτά που λέει ο Παναγιώτης, πώς θα γίνει το control, σου παίρνει το μυαλό, δεν έχεις δικό σου μυαλό, είναι σαν ρομπότ, ας πούμε, το όλη υπόθεση, όπως είναι το robot cap, κάπως έτσι παρόμοια. Και λόγω του ότι έχω δουλεύει, ας πούμε, σε animations, frames που λέγονται αυτά, στα computers για μεγάλες, ας πούμε, έτσι, φανταστικές, και να φαντάζεσαι και να τα κάνεις στο κομπιούτερ και να τα βάζεις, ας πούμε, εντάξει, είναι οι ταινίες τέτοιες. Δεν εννοείται όμως ότι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν, και οπωσδήποτε βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τώρα καρδιά με μπαταρία μέσα, προσπαθούν να βάλουν και kidneys τώρα, να είναι με μπαταρία και μοτεράκι, να καθαρίζει τα φίλτρα του αίματος. Προσπαθούν να κάνουν, ας πούμε, πολλά και διάφορα, ξέρεις. Αλλά αυτά είναι, η επιστήμη προχωράει. Έχουν τώρα, ας πούμε, πας με λέζερς, σου κάνουν εγχειρήσεις, αντί να σου κάνουν ανοιχτή καρδιά, ας πούμε, πάνε με ένα καλώδιο, ας πούμε, πολύ πιο λεπτό από αυτό λέζερ, και το οποίο, ας πούμε, πάει και ξεβουλώνει τις φλέβες του ανθρώπου. Είναι που έχει προχωρήσει η επιστήμη. Αλλά στο ζήτημα αυτό, να βάζουν στο κούτελο κάρτα ή οτιδήποτε, δεν το έχω δει ούτε σαν ζώο ακόμα, Παναγιώτη.
Αλλά. Μπορεί να είναι μετά από 30 χρόνια, 50. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω. Έτσι. Εντάξει, μπορεί να είναι. Αλλά εγώ δεν έχω ούτε σε ζώο. Και επιλόγω το ότι είναι και η δουλειά μου αυτή επάνω και εργάζομαι σε αυτά. Αυτό το τηλέφωνο εδώ. Και αν πάρει τα καινούργια τηλέφωνα, έχει GPS. Το οποίο είναι πραγματικά ένα κοπλίτερ. Λέω τώρα, ας πούμε, να πάω από εδώ στη Τάπα σε ένα σπίτι. Σε ένα γνωστό σπίτι. Το βάζω στη διεύθυνσή του, το zip code, και αυτό αρχινάει και μου ρίχνει και μου λέει: θα πας εκεί, στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά. Και όταν φτάσω κοντά στο σπίτι, μου παρουσιάζει και τη φωτογραφία του σπιτιού του. Και μου λέει: αυτό το σπίτι πώς φαίνεται, για να μην χαθώ. Αυτό είναι κάτι που είναι pre-programming, είναι από satellites, από την Google, και κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι η τεχνολογία που έχει προχωρήσει. Δεν εννοεί το τηλέφωνο τώρα, ας πούμε. Δεν είμαστε κοντά στην τεχνολογία. Εάν τηλεφωνήσω τώρα, εάν τηλεφωνήσω στο 0. Εάν τηλεφωνήσω στο 00, στο 0, στο operator, ή τηλεφωνήσω στο emergency με αυτό το τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να του πω, ξέρεις κάτι, η διεύθυνση μου είναι εκεί. Εάν είμαι στη highway μέσα και έχει μείνει το αυτοκίνητο και με τηλεφωνήσω στο emergency, αυτοί ακριβώς θα ξέρουν από το τηλέφωνο μου αυτό που ακριβώς βρίσκομαι. Ακριβώς μπαμ και κάτω, θα βρίσκουνε. Το βρίσκουν από το τηλέφωνο, γι' αυτό εκπέμπει στο δορυφόρο. Το πιάνει το δορυφόρο. Για να βάλει τέτοιο μηχάνημα στον άνθρωπο μέσα, που αυτό είναι 5 βατ. Για να βάλεις τέτοιο τσίπ στον άνθρωπο μέσα, να έχει τέτοια ισχύ, ας πούμε, να μπορεί να το διαβάσει ο δορυφόρος, είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον. Άλλο οι πληροφορίες που έχουμε στο credit card με μαγνητική κάρτα, που είναι γραμμένες από το computer και πας εκεί και πετάς την κάρτα σου και παρουσιάζει. Το τσίπ που θα μπει στον ανθρώπινο, στο ανθρώπινο σώμα θα έχει πομπό ενός βατ. Ενός βατ. Ξέρεις τι είναι ένα βατ, Παναγιώτη? Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Ένα βατ. Ένα βατ, ότι ο άνθρωπος αυτός θα πάει ούτε 10 χρόνια ζωής μέσα στον οργανισμό του, ένα βατ. Είναι άκρος καρκινογόνο. Βεβαίως, πώς θα βάλει ένα βατ? Ξέρεις, την μπαταρία θέλει ένα βατ. Ένα βατ, πομπός, αυτό εδώ είναι 5 βατ. Εντάξει. Και άμα εγώ το βάλω αυτό να εκπέμπει συνεχώς, παραδείγματος χάρη, να μπω στη γραμμή μαζί σου για μια ώρα, σε μια ώρα πέθανε το τηλέφωνο. Άμα μιλάω μια ώρα συνεχώς, μια-δύο ώρες πέθανε. Δηλαδή άδεσε η μπαταρία. Και έχει μεγάλη μπαταρία και είναι χοντρή μπαταρία. Ένα βατ θα διάσει σε 3 ώρες. Πώς θα αντέξει η μπαταρία μέσα στο οργανισμό του ανθρώπου και να γίνει charge? Έτσι γίνεται η δουλειά, ρε Παναγιώτη. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα όπως τα λέμε, ας πούμε. Επειδή είναι και τη δουλειά, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα, γιατί έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα και περιμένουν οι φίλοι. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Ναι, λέγεται. Η επόμενη γραμμή, λέγεται, παρακαλώ. Ναι. Εγώ είμαι πάλι. Ναι. Εδώ πέρα σκοτωθήκαμε όλοι. Σκοτωθήκαμε όλοι. Α, στο, πού? Εδώ πέρα, στο, πώς το λένε, στο email του... γιατί ηρωνεύονται μερικούς ακροατές που βγαίνουν. Ο καθένας έχει την ελευθερία να πει ό,τι θέλει. Ποια email, πού τα διαβάζεις τα emails? Εδώ πέρα είναι. Είναι ο Τζούλι 7. Είναι, μένει στο Βερολίνο, μου είπε. Τάκης 007, Μιχάλης Χαραναμπίδης, Μαλδινάρα 7. Καλά, μας βλέπεις, δηλαδή, μας βλέπεις στο Justin TV και γράφουν αυτοί. Ναι, στο Justin TV. Α, ναι. Στο Tex, α, στο Billboard της Φωνής των Ελλήνων γράφουν αυτοί. Ναι, κατάλαβα. Ναι, τώρα. Α, εκεί τα γράφουν όλοι. Εντάξει, δεν τα διαβάζω αυτή τη στιγμή. Είναι ζωντανά αυτά, αλλά μπορούν να τα... Ναι, εγώ... κατάλαβα. Ναι, εγώ, ναι. Κοίταξε, εγώ πήρα να πω ότι για τα macro chip είναι ο κουπονίκος και αυτός να τα βάλω δεν ξέρω πού. Λοιπόν, άκουσα να σου πω ένα πράγμα, έτσι. Σε αγαπάει ο Νίκος τώρα, σε αγαπάει ο Νίκος. Τα ξέρω αυτά με τον Νίκο. Ο Νίκος δεν εφόσον μου λέγε ποτέ, εδώ στο τηλέφωνο της Κατερίνης θα πάει, πως σκοπεύω να κατέβω στην Αριζόνα. Ας έρθει. Το σπίτι μου είναι ανοιχτό να έρθουν όλοι, όποιος θέλει. Κοίταξε να δεις, εγώ, κοίταξε, μπορεί να κάνουν email οι άνθρωποι αυτοί, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να ηρωνεύονται, γιατί, κοίταξε να δεις, εγώ δεν κάνω την έξυπνη, εγώ είμαι ταπεινός άνθρωπος, εγώ ρώτησα τον Παναγιώτη, γιατί δεν ξέρω ποια είναι η μας όλα, αλλά είμαι ταπεινός άνθρωπος, δεν είμαι εγώ ήθελα να κάνω την έξυπνη, κάτι που δεν το ξέρω, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Ναι. Λοιπόν, και εγώ θυμώνω, γιατί λένε τι ονόματα λέει έχουν, και εγώ θύμωσα και είπα ένα πράγμα. Εγώ μπορεί να σακώνομαι εδώ πέρα, αλλά οι Έλληνες του εξωτερικού είναι καλοί άνθρωποι, έχουμε υποφέρει πολύ που έχουμε έρθει εδώ
που ξενιτευτήκαμε όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς, όλοι μας είχαμε μια τρύπα βαλίτσα, οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν γραμματικές γνώσεις, τα παιδιά τους βγήκαν γιατροί, δικηγόροι, βάλε παράδειγμα τον Νίκο. Λοιπόν, και να αγαπάτε τους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί εμείς λατρεύουμε και αγαπάμε την πατρίδα μας και αγωνιζόμαστε και στεναχωριόμαστε. Ναι, αυτό ναι, είπα. Ναι, λοιπόν, ναι. Και τώρα σας έχω πει ότι έχω μία μόρφωση και μία ριθοστομία. Άμα τα ανοίξω, εγώ είμαι, δεν ξέρω, Παναγιώτη, ξέρει. Παναγιώτη, Παναγιώτη, ξέρει. Ξέρει από μένα, στα σφαγεία. Σε ακούει. Μ' ακούς, Παναγιώτη. Δεν ακούω. Δεν ακούω, Άγγελε. Λέγε, Παναγία, λέγε. Εντάξει, ακούσε άλλη φορά. Οκ, λοιπόν, θα τα πούμε πάλι. Άντε, γεια. Άντε, γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Άντε, γεια χαρά. Ναι, λέγεται. Έλα, Άγγελε, εγώ είμαι πάλι ο εξωγήινος. Γεια σου, Νίκο. Κατερίνα, μη μου θυμώνεις, χρυσό μου, μη μου θυμώνεις, εγώ σ' αγαπάω. Και γι' αυτό λέω, όταν έρθω στην Αριζόνα και έχεις το μικροτσίπ μαζί σου, θα σε βρω πιο εύκολα. Λοιπόν, μη μου θυμώνεις, αφού ξέρεις ότι εγώ σ' αγαπάω. Λοιπόν, άντε, γεια χαρά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ, λέγετε εσείς. Ήθελα, θέλω να σε ρωτήσω. Χάθηκε ποτέ κανένας αναγεννημένος χριστιανός να έρθει σε αυτό την Τετάρτη το βράδυ να μιλήσει με τον Κύριο που έχετε? Είμαι κύριε Παναγιώτη. Πού το γράφει η γραφή ότι ο Παύλος και ο Πέτρος είπε να διαβάσουμε τον Άμωνα και ότι οι θεοί είναι οι κατώτεροι, οι άγγελοι? Πού τα βρήκες αυτά? Σας είπα πριν και ανέφερα την Αγία Εκατερίνη. Σας είπα πριν ότι ο ένας μεγάλος πατέρας, ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, γράφει στο βιβλίο του «Στρωματής» και αναφέρει το γεγονός του Πέτρου και του Παύλου. Είναι γιατί δεν μας τα είπε ο Πέτρος εμάς, γιατί δεν μας τα είπε ο Παύλος? Δεν είναι στα Ευαγγέλια αυτά. Εκείνο είναι η γραφή, είναι του Χριστού. Αναφορές των Αγίων Πατέρων. Άστε τους πατέρες, δεν ξέρω ποιοι ο ένας από τότε, πατέρες, να μας κάνεις confused τον κόσμο. Δεν είναι confused, σε παρακαλώ. Τα μυαλά αυτού πέρα πακούνε καθόλου και τους λες χιλιαδύο, για όνομα Θεού. Είσαι ο Θεός, είσαι χριστιανός. Εάν αυτά που λέω γραφή, δεν σας τα αποδεικνύω, να αμφιβάλλετε. Αφού σας παραπέμπω σε Αγίους Πατέρες της Ορθοδοξίας, ναι, ερευνήστε λίγο. Εγώ ερευνάω τη γραφή και αυτό είναι αρκετό. Θέλω τι θα μου πει ο καθένας. Εντάξει, καλή μου κυρία. Συνέχισε. Μην κάνεις τον κόσμο και άλλοι φοβόνται, άλλοι δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα από τη γραφή. Η αλήθεια και η αποκάλυψη είναι τρομακτικό βιβλίο, όντως. Λες, όταν όμως βγουν αυτά τα πράγματα, να δω τι θα κάνετε τότε. Θα ακούσε παραδέχομαι την αποκάλυψη. Η αποκάλυψη τη λέει σωστά, μιλά σωστά. Αλλά όχι να μπερδεύεται ο κόσμος, για όνομα Θεού. Πρέπει ένας χριστιανός να έρθει να μιλήσετε μαζί. Μια Τετάρτη Άξι βράδυ, κύριε Αγγελάδη, φέρε έναν που να ξέρει τις γραφές και να μιλήσουν. Μα ο Παναγιώτης τις... ο Παναγιώτης τις έχει... τις γνωρίζει τις γραφές όλες. Τις έχει διαβάσει όλες. Η δουλειά του είναι μέχρι το όρο Σινά έχει φτάσει για να βρει οι γραφές. Να μετρήσει και τα... Δεν είναι η δουλειά μου. Είναι η ζωή μου. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη, στην επόμενη γραμμή, λέγεται, παρακαλώ. Ναι. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, οκ, Άγγελε. Έλα, ακούω. Δεν με κλείσει καθόλου. Είμαι ο πρόεδρος από τη Μόκο. Λοιπόν, προσφέρουμε αυτή τη στιγμή στο ground τον Νικόλα. Λοιπόν, next time θα σκεφτεί για μένα, θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Σωτά που μην ξαναπεράσει, πρώτον, το δίνω του Χιώτη, γιατί είναι Χιώτης με τους δύο, είδες που πηγαίναν δύο Χιώτες. Λοιπόν, επειδή σου ξέρω πριν και αυτό είναι, πριν 40 χρόνια, όταν δούλευα στα βαπόρια και τους γνωρίζω και αυτούς τη ράτα τους, τι στο διάλο είναι, λοιπόν, με μένα μην ξανασχοληθεί. Δεν ασχολείται. Γιατί είναι ένα καθήκη και μισό. Κοίταξε, δεν το λέω.
Καληνύχτα. Δεν ασχολείται και κανένας μαζί. Καληνύχτα. Από τη Μόκο. Καληνύχτα. Λοιπόν, δεν ασχολείται και κανένας μαζί σου. Δεν ξέρω γιατί το πες αυτό. Δεν ασχολείται και κανένας. Οι ακροτές έχουν τις γνώμες σου. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην άλλη τη γραμμή. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να μάθω για την, το ταλέντο της Αριζόνας. Πού έχει το microchip? Η γυναίκα του έχει microchip, πού το ακούσατε αυτό? Μήπως είπε ότι έχει microchip κάτι? Δεν έχει γυναίκα. Απλώς το σκυλάκι της έχει βραχιολάκι. Έχει σκυλάκι, βραχιολάκι, και άμα τρέξει ο σκύλος στην Αριζόνα, στη ζούγκλα, έχει τον ηλικόπτερο και το βρίσκει. Και να δίνεται τόσο πολύ να μιλάει ότι έχει microchip στο στόμα της που έχει ευκύλια. Λοιπόν, καλό βράδυ στους φίλους ακροατάς. Να σοβαρευτούν, και αν έχετε καμία ερώτηση γύρω από το θέμα μας, πολύ καλά. Μην ασχολείστε το τι λέει το κάθε ακροατής. Ο κάθε ακροατής έχει τη δική του γνώμη. Ευτυχώς που οι άνθρωποι δεν έχουν chips και συνδυάζει γνώμες. Εάν είχε chips, βεβαίως θα είμαστε όλοι προγραμματισμένοι, που λέει και ο Παναγιώτης, σαν ρομπότ. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Έτσι είναι. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Νιάου, νιάου. Και εσύ έλειπες τώρα. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Άγγελε. Ναι. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια χαρά. Άγγελε. Ναι. Αυτή η Αγλαία από την Αριζόνα, ρε. Α, μη μου την βρίζετε τώρα, μόνο την γυναίκα. Δεν βρίζω, ρε. Εντάξει. Πολλή ώρα, ρε, μιλάει, ρε, και δεν ξέρει τι λέει η γυναίκα. Εντάξει, τι είπα, συντομία. Ήταν ένα λεπτό, ήταν η γυναίκα. Δεν είχε καμιά ώρα. Ένα λεπτό, ρε. Εντάξει. Άντε, για χαρά. Γιατί σας πειράζει η Κατερίνα από την Αριζόνα, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί σας πειράζει. Λοιπόν. Αυτοί που γράφουν στο κανάλι μας, στο chat εκεί πέρα, τα κοιτάζω τώρα, να δώσω μια ματιά εδώ πέρα, είναι τόσα πολλά. Εδώ βλέπω οι ακροατές γράφουν συνεχώς. Αν έχετε καμιά ερώτηση και δεν μπορείτε να μπείτε στη γραμμή μας, πέστε μου, γράφτε κάτω στην τηλεόρασή σας, εκεί που με βλέπετε, στο chat της Φωνής των Ελλήνων, και να τα μεταφέρουν στον Παναγιώτη. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Για να μπορείτε να μπείτε στη γραμμή. Πάμε πάλι με τον Παναγιώτη στα τηλέφωνα. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Η γιαγιά από την Αριζόνα είναι τρελή. Για χαρά. Μην τα βάζετε. Βρε, μην τα βάζετε με την Κατερίνα. Μου τα δείκατε όλοι σας. Εντάξει. Ρε, Κρήτη εσύ από την Κρήτη που... Για βάζω μια φωνή. Παραπληροφορείς τον κόσμο. Γιατί παραπληροφορώ τον κόσμο? Σου λέω, βάζουν στα σκυλάκια και στα γατάκια microchip, το οποίο είναι σαν το μικρό στο ανιχάκι. Όπως έχουν και τα κλειδιά των αυτοκινήτων, που άμα δεν έχει το chip το κλειδί, είναι αρκετά το κάρο. Είναι μικρό. Άγιοι λεμουνταρά που βάζουν στα γελάδες με την κουδούνα, να πούμε. Κατάλαβες? Άγιοι λεμουνταρά που βάζουν στα γελάδες, και άλλο το μακροτσιπάκι. Γιατί το είδα εγώ σε ένα σκυλάκι, του έχουν σκάψει την πλάτη πίσω από το σβέρκο και το έχουν βάλει. Και δεν βγάλει και μαλλιά εκεί πέρα. Είναι μικρό microchip που είναι με το computer, να πούμε. Το πιάνει από τον δορυφόρο. Και θέλει κανένα πενιντάρι, μου φαίνεται, το μήνα, κανένα κοσάρικο, κάτι τέτοιο να πληρώνεις. Λοιπόν, με κατάλαβες? Άλλο αυτό που βάζεις στους κροκοδίλους για να τους παρακολουθάνε αν πάνε από τη μια γειτονιά στην άλλη, από τη μια ζούγκλα στην άλλη. Και άλλο το microchip. Η Κατερίνα έχει δίκιο. Έχει βάλει στο σκυλάκι ένα μικρούλι. Για να μην το χάσει. Εντάξει, θα μας τα πει η Κατερίνα αυτά. Άντε, γιατί τώρα όλοι. Τώρα η Κατερίνα έγινε. Η Κατερίνα έγινε δημοφιλές στο chat της Φωνής των Ελλήνων και όλοι γράφουν εκεί τώρα για την Κατερίνα. Για να δούμε τι λέει. Ένα Παναγιώτη. Κοίταξε εδώ πέρα τώρα, και αν είναι κανένας να ρωτήσει τον Παναγιώτη εδώ πέρα. Όσο υποφέρουμε εμείς στην Ελλάδα, δεν υποφέρεις, βρε Κατερίνα. Στον Τσούλι λέει, δεν θα πάρει χαμπάρι. Κατερίνα, είσαι στον κόσμο των πουλιών. Πού να καταλάβει, πού να καταλάβεις, λέει, τι γίνεται στην Ελλάδα. Χαχαχα, ο Νίκος. Κατερίνα, μη μας θυμώνεις, σε παρακαλώ. Βρε Κατερίνα, γι' αυτό μου πεις ότι σου γράφουν οι μας.
Το έχουν φλωμώσει εδώ πέρα το chat της Φωνής των Ιωνίων, γιατί η Κατερίνα Παναγιώτη, το ιστορικό πάει στην Κατερίνα, ξέρεις, από τους φίλους ακροατές. Εντάξει, εντάξει, έχει μπει και γράφει και αυτή μέσα, εντάξει. Μπορείτε και εσείς να απαντήσετε και να μας απαντήσετε μέσω του chat της Φωνής των Ιωνίων, όσοι θέλουν δηλαδή. Μπαμπαμπαμ, γράφετε, θα βλέπουμε εμείς, θα διαβάζω και μετά anyway, αλλά εντάξει. Πάμε στο τηλέφωνο, λέγεται παρακαλώ. Να εσύ δεν βαρκείς να κάνεις νιάου νιάου. Λέγεται παρακαλώ εσείς. Είμαι μαλάκο. Α, εσύ πριν αντρέπεσαι. Η γυναίκα και να λες δια πράγματα. Να ήταν ο εκβοστόνης που τα λέει αυτά τα πράγματα, έτσι μιλάει. Εντάξει, δικαιολογήσε. Γι' αυτό είναι ψυχοπαθής, ξέρεις. Γιατί αυτός μια ζωή έτσι μιλάει. Ο εκβοστόνης μια ζωή έτσι βρίζει όλο τον κόσμο. Βρίζει το Σιάτλ, την Καλιφόρνια, την Αριζόνα, τη Φλόριντα, τη Βοστόνη, σε εκκλησίες μέσα πάει. Στην Παπακεδονική πάει μέσα και τους βρίζει όλους και τους λέει βρομόλογα. Δηλαδή ασκρά στόματα, αφνιάζεται. Τέλος πάντων, πάμε τελευταίες γραμμές για σήμερα. Λέγεται παρακαλώ. Έλα, Άγγελε. Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, γεια σου Παναγιώτη. Το κόκκινο βιβλίο του Παναγιώτη το έχεις. Το κόκκινο βιβλίο το έχεις ακόμα. Εσύ, όχι, εσύ το έχεις. Εκεί. Εγώ το έχω, ναι. Γιατί δεν βάζεις, υπάρχει ναι, αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Είναι χειρόγραφο που τα είναι. Ναι, δεν έχω καμία αντίρρηση. Ναι, δεν έχω καμία αντίρρηση. Το κόκκινο βιβλίο. Τα έχω διαβάσει εγώ αυτά. Είναι, ναι, τα έχω δει. Γιατί δεν τα βάζεις στην τηλεόραση. Έτσι. Δηλαδή το απόλυτο το χειρόγραφο. Είναι εκεί στο κόκκινο βιβλίο. Γιατί δεν τα βάζεις στην τηλεόραση, να τα δουν όλοι οι άνθρωποι και να μιλήσουμε για αυτά με 7 να τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Έχεις δίκιο, πρέπει να παρουσιάσω. Είχα παρουσιάσει παλιά φωτογραφίες και τα χειρόγραφα του Παναγιώτη. Δεν έχω καμία αντίρρηση εγώ με αυτά που λέει, ναι. Αλλά υπόσχεται ότι εγώ. Ένα η δουλειά μου είναι εμένα να ρωτήσω τον Παναγιώτη πράγματα. Γιατί πάρα πολλοί ακροατές που μου γράφουν δεν μπορούν να μπουν στον αέρα, πιάνουν τις γραμμές. Έχει γεμίσει το τέξι της Φωνής των Ιωνίων, το chat της Φωνής των Ιωνίων αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, απογραφωμένα. Και πάρα πολλά κάθομαι και τα σημειώνω και το ρωτάω τον Παναγιώτη. Αν με έχουν έρθει. Όταν ο Παναγιώτης μιλάει για το κόκκινο βιβλίο, μερικοί λένε το κόκκινο βιβλίο, το κόκκινο βιβλίο και δεν κατάλαβε. Δεν το έχουν διαβάσει. Ο Παναγιώτης έχει βάλει φωτογραφίες στα χειρόγραφα, το Άγιο Όρος, τη Βιβλική του Βατικανού. Μιλάμε για σημαντικά χειρόγραφα. Δηλαδή ο Παναγιώτης δεν τα βγάζει από το μυαλό του αυτά τα πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Είναι λοιπόν. Να το βάζουμε ένα-ένα στην τηλεόραση, την επόμενη εκπομπή και να μιλάμε ένα-ένα για αυτά τα γυρόγραφα. Και να μας πούνε οι άλλοι που παίρνουν τηλέφωνο και κοροϊδεύουν, να μας πούνε τι νομίζουν εκείνοι αυτά τα γυρόγραφα, από πού βγήκανε. Μάλιστα. Αυτό. Έγινε λοιπόν. Γεια σου, καλό βράδυ, Γεια σου. Καλή. Και χάρηκα που σ' άκουσα. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Μάλιστα. Τώρα έχω για την Κατερίνα ένα μικρό. Τι έχετε? Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου. Bye bye. Σε ευχαριστώ. Ερωτευμένος είσαι με την Κατερίνα. Δεν την πάθανε αυτή. Πιάνετε τα τηλέφωνα και ασχολείστε με την Κατερίνα. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα σήμερα για τις κάρτες και το ένα και το άλλο. Και όλοι εδώ στο chat από τη Γερμανία, Αγγλία που βλέπω, Αυστραλία, από Καναδά. Όλοι εδώ με την Κατερίνα ασχολούνται. Ορίστε, γραφόμενα. Όλοι με την Κατερίνα. Α, μάδρες παιδιά, τι πάθετε με την Κατερίνα? Για η γυναίκα βγαίνει σαν και σαν στον αέρα. Έχει τη δική της τη γνώμη. Λοιπόν, Παναγιώτη, η ώρα μας πέρασε. Θα τα πούμε και πάλι την άλλη εβδομάδα. Και θα ήθελα συγκεκριμένα να μιλήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα με κάποια έγγραφα τα οποία είδα εδώ στην τηλεόραση, στην Αμερικάνικη τηλεόραση, στο Discovery Channel. Τα απόρριτα της αμερικανικής κυβέρνησης, όχι για πολέμους και πυρηνικούς πολέμους, η Ιράν, η Ιράκη, η Παπανδρέου, η Καραμαλή ή οτιδήποτε, για αυτά τα οποία δεν έχουν παρουσιάσει για τους εξωγήινους επισκέψεις UFO που λέει και ο Χέρι Κλίν στον πλανήτη μας, τα οποία υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν αντίτυπα, υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο κλιπς και τα οποία δεν έχουν δοθεί στο ευρύ κοινό. Ωραία. Παναγιώτη, να έχεις καλό βράδυ στην Ελλάδα και σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούνε. Εσείς, να έχετε υγεία και ευημερία όλοι σας. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Νόμη. Αύριο, μην χάσετε, πρέπει να ακούσετε, θα μιλήσουμε την Ελλάδα με Αμερικανό εμπειρογνώμονα, τραπεζίτη, ο οποίος είναι investigator.
θα μιλήσει για την οικονομία της Αμερικής, πώς θα πάρετε 2.000 δολάρια κάση, προσέξτε, σας ενδιαφέρει όλους σας εδώ στην Αμερική, αλλά και επίσης θα μιλήσουμε και για την κρίση στην Ελλάδα, την οικονομική κρίση στην Ελλάδα αύριο το βράδυ. Θα είναι για μισή ώρα, μάλλον έχουμε και τον κύριο Τσιμπίδη tomorrow night. Καλό βράδυ σε όλους και να περνάτε καλά. Συνεχίστε εσείς πίσω μου, εδώ, να γράφετε στο text. Πέστε τα μαζί σας. Η Κατερίνα και αυτή γράφει. Τώρα μην μπλακωθείτε με δρομόλογα πάνω στο chat, γιατί δεν είναι και ωραίο πράγμα έτσι στο κανάλι μας να παρουσιάζονται και αστρόλογα. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου την βρίζετε την Κατερίνα στην Αριζόνα. Τι έχετε πάθει στα Τέξας και τη βάζετε στη γωνία. Γεια σας και καλό βράδυ σε όλους. Να περνάτε καλά.